Καλημέρα σε όλο τον κόσμο. Καλημέρα και καλή εβδομάδα. Καλημέρα και στον φίλο οδηγό της γραμμής 27 της Σταυροπόλεως που πέρασε 7.25, 7.27 πλακωμένος από τη στάση. Το έκανα χέρια πόδια παντομήμες. Όταν με είδε στη στάση γκάζωσε περισσότερο. Ευχαριστήθηκε. Το εύχομαι και εγώ μια πολύ καλή ημέρα μαζί με τα πινελίκια που έριξε στον δρόμο. Αλλά ακούσε τα πινελίκια. Τώρα του στείλω μια ευχή από το μικρόφωνο αυτό. Ελπίζω να μ' ακούει. Εύχομαι να ξυπνάς πάντα Δευτέρα στις 6 το πρωί και να ακούς λόγο επειδή. Αυτή να είναι η καταδίκη σου. Γιατί ξεκίνησε περίφημα η βδομαδούλα μας με έτσι ένα όμορφο αγνό περιστατικό. Τι άλλο θα μπορούσε να συμβεί? Λόγω επιδύσεις επάλξης. Αγωνιζόμενο, μαχόμενο, τρέχει στις στάσεις, χάνει τις στάσεις, χάνει τα λεωφορεία. Όπως περνά τα λεωφορεία. Ούτε τα λεωφορεία δεν σταματάνε να μας πάρουν. Για κάνεις κατσαμαλός. Και ακόμα μια δευτερούλα. Ξεκινάει η εβδομαδούλα. Δύσκολα τα πραγματάκια. Δύσκολα τα πραγματάκια γιατί το κρυουλάκι δεν λέει να φύγει. Και μας φέρνει μνήμες, θύμησες, χειμώνος. Το μόνο που διαφοροποιεί την κατάσταση είναι το ότι βραδιάζει πάρα πολύ αργά. Και αυτό είναι που σε ζεσταίνει, το φως. Λες ρε παιδί μου, εντάξει δεν γίνεται 8 η ώρα να έχει ακόμη το φως του ήλιου και εσύ να κρυώνεις. Κι όμως έτσι είναι πραγματικότητα. Την έχει την ψυχρούλα του και σήμερα. Το Σαββατοκύριακο μας έκανε πολύ καλές θερμοκρασίες, έτσι την Παρασκευή. Καμιά 7 βαθμούς το βράδυ. 6 φυσούσε κιόλας. Μισός κόσμος έχει αρρωστήσει. Από τη μαγιά κιόλας, το ότι δεν προφυλάσσετε ή το ότι πολλοί ανεβάσανε τα χειμωνιάτικά τους στα πατάρια και δεν κάνανε ένα κόπο να τα ξανακατεβάσουν. Λέει τώρα δεν είμαστε για τέτοια. Η ελαφρά περιβολή οδηγεί σε δυσάρεστες συνέπειες. Σαν να μην σε περιμένει το λεωφορείο στη στάση ενώ σε βλέπει να του κάνεις χέρια πόδια από μακριά. Κάπως έτσι τα πράγματα. Όπως και να έχει, το λόγο επειδή είναι εδώ μάθημα στην καθημερινότητα. Μάχη μου για ακόμα ένα πρωί, για ακόμα μια έναρξη εβδομάδος. Παρεούλα μέχρι και τις 8, παρεούλα μέχρι και την Παρασκευή. Να σχολιάσουμε, να συζητήσουμε, να σκάψουμε βαθιά μέσα στην ενημέρωση και σε όσα ενδεχομένως να μην υποπέσα στην αντίληψή σας. Αθλητικό λόγο επειδή της Δευτέρας είναι αυτό. Κουρέλια γίναμε, είδαμε όλα τα μάτς, τα μεσημέρια. Γίνεται αυτό το πράγμα. Είμαστε οι μοναδικοί που ίσως ευχόμαστε να έρθει η Παρασκευούλα, να έρθει η Δευτερούλα για να ησυχάσει λίγο το κεφάλι μας. Αυτή τη στιγμή έχει καμιά 8-9 βαθμούς. Φυσάει και ένα αεράκι. Θέλει το μπουφανάκι του. Δεν είναι τώρα για φουτεράκι και ελαφρύ. Αργότερα θα ζεστάνει ο καιρός. Αλλά όπως και να έχει, χρειάζεται να προστατευτείς τώρα το πρωινό σου. Μέχρι και 19 βαθμούς Κελσίου θα φτάσει η θερμοκρασία το μεσημεράκι. Με καθαρό ουρανό, χωρίς βροχές. Από την Τετάρτη θα αρχίσει σιγά σιγά να ανεβαίνει η θερμοκρασία και να επιστρέψουμε στην κανονικότητα της άνοιξης, την κανονικότητα των ημερών. Λίγο πριν την Πρωτομαγιά θα αρχίσει να ανεβαίνει το θερμόμετρο, δηλαδή πάνω από τους 20. Γιατί έχουμε και τριμεράκι να περιμένουμε μπροστά μας. Πώς θα γίνει? Εκεί είναι η αγωνία, το τι θα κάνει το Σαββατοκύριακο.
και τη Δευτέρα φυσικά, όπου για κάποιο λόγο όλοι τη λέμε καθαρά Δευτέρα. Μας έχουν πιάσει τα σαρδάμ σε συζητήσεις που γίνονται και την λογίζουμε έτσι. Ίσως έχει να κάνει όντως και με τις καιρικές συνθήκες, ότι σε παραπέμπει εκεί στις αρχές Μαρτίου, λίγο μετά το καρναβάλι, στην έναρξη της Σαρακοστής, Δευτέρα αργία. Σου λέει καθαρά Δευτέρα θα είναι. Δεν μπορεί αυτό το πράγμα να είναι Απρίλιος, Μάιος. Οπότε έχουμε κάτι να περιμένουμε, πάρα πολύ όμορφο. Κοιτάμε την κάθε αργία ξεχωριστά. Πόσο μάλλον όμως θα πέσει η καθαρά, η καρνάτο. Θα πάλι πήγα να το πω. Εν τη ρήμη του λόγου, αλλά γλώσσα λανθάνουσα. Ενδεχομένως να λέει και την αλήθεια. Θα πέσει μάλλον, γιατί λέω μάλλον θα καταλάβετε, με την τελευταία αγωνιστική του πρωταθλήματος. Μάλλον γιατί δεν ξέρουμε κιόλας άμα θα διεξαχθεί. Διότι ναι μεν από χθες έχουμε τυπικά πρωταθλητή τον Ολυμπιακό και μαθηματικά μετά την νίκη με 5-0 επί του ΠΑΣ Γιάννενα. Παρ' όλα αυτά το πρωτάθλημα δεν έχει λήξει ακόμη. Θα παιχτεί στις έδωσες των δικαστήριων. Υπάρχει, περιμένουμε την Τρίτη να βγει η απόφαση σχετικά με το αν θα τιμωρηθεί ή όχι η ομάδα του Ολυμπιακού. Ταυτόχρονα η ΠΑΕΠΑΟΚ έχει υποβάλει αίτημα να αναβληθεί τελευταία αγωνιστική εφόσον δεν έχουν τελεσυδικήσει τα όσα θα διαδραματιστούν στις έδωσες των δικαστήριων. Δεν γίνεται δηλαδή να έχουμε λήξη του πρωταθλήματος και ακόμη να εκκρεμούν αποφάσεις δικαστικές. Οπότε μάλλον την κόβει και να τραβήξει αυτό το πράγμα. Σε ελληνικό πρωτάθλημα είσαι, άμα δεν πας λίγο δικαστηριάκι, άμα δεν πάει Ιούνιος, Ιούλιος μέχρι να επικυρωθεί η βαθμολογία, δεν γίνεται το πράγμα έτσι. Έχουμε μωρέ να ασχολούμαστε. Τρόφι, τρόφι, δόξα το Θεό, γίνονται πραγματάκια στην ελληνικιά τη Super League. Οπότε γι' αυτό λέω με επιφυλάξη ότι μπορεί να είναι την επόμενη Δευτέρα, την Πρωτομαγιά. Μάλλον την Κυριακή θα είναι η τελευταία γνωστική, απλά τη Δευτέρα δεν θα έχουμε την ευκαιρία να τα σχολιάσουμε όλα αυτά. Φαντάζεσαι. Θα πάρω πάω το πρωτάθλημα και τέτοια. Μας φέρουν όλους εδώ για απλά επιστράτευση. Μας κοιμόμαστε με sleeping bank στα στούντια. Μετά πώς θα εύχεσαι. Τι να κάνεις. Πειράζει να έρθουν εδώ οι επιτυχίες για την πόλη. Και όλα καλά θα πάνε. 2-31-0-287 και 38 για τηλέφωνο επικοινωνίες. Από νωρίς για τους πρωινούς τολμηρούς, τους ξυπνητούς, τους ήρωες της καθημερινότητας, τους ήρωες πρωινού ξυπνήματος, τους ήρωες της Δευτέρας. Όλοι μαζί κάνουμε ένα κουράγιο, όλοι μαζί παίρνουμε μια βαθιά ανάσα και εφορμούμε στη νέα μέρα που θα έχουμε μπροστά μας. Δευτέρα 24 του Απρίλη. Μία ημέρα μετά την 23η του Απριλίου. Το Γιωργάδον ήταν χθες, χαμός, χαλασμός. Γιόρταζε η μισή Ελλάδα. Ακόμη δεν έχει διευκρινιστεί ποιο είναι το όνομα που υπερισχύει, αν είναι το Γιώργος ή το Γιάννης. Νομίζω ότι είναι το Γιώργος πάντως. Προσωπικά με τις επαφές που έχω, με το mini γκάλο, με το mini ρεπορτάζ, με τις mini γνωριμίες, νομίζω μπορώ να καταλήξω σε ένα τέτοιο συμπέρασμα αυθαιρετωμένα. Το λέω, έχω το μικρόφωνο, γιατί όχι. Μια χαρά τους έκατσε τους Γιωργάδες και τις Γιωργίες από την άλλη. Κυριακούλα μετά από Σαββατοκυριακό. Σου λέει, εντάξει, αύριο έχει Δευτέρα, πού να βγαίνεις, πού να πηγαίνεις. Άδεια η πόλη το βράδυ, δεν κέρασε κανείς. Έχεις δικαιολογία, και όλες μετά από Παρασκευή, Σάββατο, αν βγήκες, δεν είχες καν όρεξη να πας και σε μια γιορτή, λέμε τώρα. Αν είναι κούτρα, πάντα βρίσκεις την όρεξη, εννοείται. Παρ' όλα αυτά, οι μέρες δώσανε μια πάρα πολύ ωραία δικαιολογία. Δεν ξέρω αν βγήκε ο κόσμος το μεσημεράκι να πήγε και καφεδάκι, αλλά εντάξει, με ένα καφέ την περνάς πολύ πιο ανώδυνο από ότι το βράδυ θα πρέπει εκεί να βγάλεις ταβέρνες ή να ετοιμάσεις το σπίτι, πιάτα, αυτά, ιστορίες, καναπεδάκια, γλυκάκια, τέτοια. Μια χαρά, μια χαρά. Επίσης, πληροφορούμε το φιλοθεάμον κοινό ότι και η επόμενη μεγάλη εορτή, μεγάλη με την έννοια ότι θα γιορτάζει πάρα πολλοί κόσμος, 21η του Μαΐου, δηλαδή Κωνσταντίνου και Ελένης, πέφτει πάλι Κυριακή. Μια χαρά φέτος, τα μεγάλα ονόματα τη βγάζουν κούτρα. Οι Γιάννηδες πάντα είναι η τυχερή της υπόθεσης.
μάλλον πάντα, τις περισσότερες φορές, γιατί έχει να κάνει με λήξη χριστουγεννιάτικων διακοπών, ανοίγουν σχολεία, ιστορίες, τελειώνουν άδειες εκεί ρεπά, οπότε και αυτοί μάλλον την περνάνε ανώδυνα και δεν χρειάζεται να δεξιώνονται κόσμο και κοσμάκι. Anyway, χρόνια πολλά στους χθεσινούς εορτάζοντες. Είχαμε και πολλούς στο Λίμπερο. Γιώργος Αγόρας, Γιώργος Συρίγος, Γιώργος Ματζιούκης. Δεν ξέρω αν μα ξέχασα κανέναν άλλο. Θα με συγχωρέσει, θα έρθει η Βουγιούκα, θα μου τους θυμίσει όλους ούτως ή άλλως. Είναι database. Έχει καρνέ που τραροδισίνης. Πού μπορεί να πάμε, να μου βγάζει και ένα πρόγραμμα, να πεις αυτό, να πεις τον άλλον. Μας και μας καλέσει εδώ σαν παρεάκι. Δευτέρα 24 του Απριλίου σήμερα και γιορτούλα, την έχουμε τη γιορτούλα. Αγίου Αχιλλέα Ιερομάρτυρος, Αγίου Δούκα, Πασικράτους και Βαλεντίωνος Μαρτύρων, Οσίας Ελισάβετ Θαυματουργού, Οσίου Θαυμαστού. Και εορτάζουν ο Αχιλλέας, ο Αχιλλεύς, ο Αχίλλειος, ο Δούκας. Πολλά στην ομάδα του Δούκα τότε, σε handball και μπάσκετ Α2. Αυτές ξέρω, θα έχει και άλλα τμήματα και βόλεϊ πρέπει να έχει ο Δούκας. Στην Βαλεντίνη, στην Βαλεντίνα, στην Ελισάβετ, στην Ελίζα, στην Λίζα, στη Ζέτα, στην Έλλη, στη Βέτα, στον Θαυμαστό και στην Θαυμαστή. Ωραίο όνομα. Το να σε λένε Θαυμαστή και Θαυμαστό. Χρόνια πολλά βέβαια, δεν είπαμε, τους ομάδες θες, τους αφήσαμε όλοι τίποτα, ούτε να τους, να μην πω. Καπελώσαν οι Γιώργηδες στις γιορτές, τους ξέχασε όλος ο κόσμος. Καλύτερα και για αυτούς από την άλλη, και αυτοί τη βγάλανε μια χαρά, γιατί πάντα ξέραμε ότι του Θωμά είναι μια ημέρα μετά, μετά την Ανάσταση. Διεθνή ημέρα γλυπτικής έχουμε σήμερα. Χρόνια πολλά σε όλα τα αγάλματα. Του θα δώσουμε στον καπίνο, σε διάφορα τέτοια αγάλματα ποδοσφαιρικά. Στόχος της Διεθνούς ημέρας γλυπτικής είναι να προωθήσει την κατανόηση της γλυπτικής, μία από τις αρχαίγονες τέχνες του ανθρώπου, από το ευρύ κοινό και να επισημάνει τη μοναδική και ζωτική συμβολή της στην κοινωνία. Στον φετινό εορτασμό συμμετέχουν 300 καλλιτέχνες, μουσεία και αίθουσες τέχνης από 20 χώρες του κόσμου, με απούσα την Ελλάδα. Τι θα τα κάνουμε όταν εμείς κάναμε αγάλματα, οι άλλοι τρώγαν βαλανίδια. Επίσης είναι Παγκόσμια ημέρα κατάργησης των πειραμάτων σε ζώα. Ο ήλιος θα ανατείλει στις 6:36 και θα δύσει στις 8:09 και η σελήνη που θα συναντήσουμε το βράδυ θα είναι 27 ημερών. Όσον αφορά την ατζέντα της σημερινής ημέρας, επιπρόσθετα γιορτάζουν από ό,τι βλέπω εδώ σε ένα έξτρα επί του πιεστηρίου ο Ζαμπέτης, η Ζαμπέτα και πολύ ωραίο όνομα, ο Φουρτουνάτος. Γεια σου ρε Φουρτουνάτε, ξέρω αν είναι από την Κεφαλονιά το συγκεκριμένο το όνομα. Από ιστορικά γεγονότα, μιας και έχουμε και αυτή την ενότητα στα πρωινά, για να ξέρουμε, άμα δεν ξέρουμε την άχρηστη πληροφορία, άμα δεν ξέρουμε το τι συνέβησαν σήμερα, πώς θα πορευτούμε στη ζωή, τι θα συζητήσουμε με τους συναδέλφοι μας. Τι συνέβησαν σήμερα στις 24 του Απρίλη. Κυκλοφορεί το 1981 ο πρώτος προσωπικός υπολογιστής από την IBM. Και αλλάζει το ρου της ιστορίας. Αυτή η ημέρα σιγά σιγά άρχισαμε όλοι να βάζουμε στην ζωή μας. Από τα τέλη της δεκαετίας του 80 σταδιακά άρχισαν να μπαίνουν οι πρώτοι προσωπικοί υπολογιστές. Και θυμάται παλιότερα ο κόσμος έτσι περισσότερο παιχνιδομηχανές, κάτι Commodore, κάτι Amstrad, κάτι τέτοια. Πιο πριν τα Ατάρια, σιγά σιγά άρχισαν να μπαίνουν οι υπολογιστές. Hyundai, ναι, έβγαζε Hyundai υπολογιστή, τέτοιον είχα εγώ. Χειμώνα αμάξια. Μεγάλες στιγμές που ζήσαμε σαν παιδιά.
Το 1997 ο Ολυμπιακός αναδεικνύεται πρωταθλητής Ευρώπης στο μπάσκετ. Στον τελικό του Final Four που έγινε στη Ρώμη επικρατεί τις Μπαρτσελόνες με 73-58 με τον Ντούσαν Ιβκόβιτς στον πάγκο και όχι τον Γιάννη Ιωαννίδη, ο οποίος είχε τρεις αποτυχημένες απόπειρες σαν προπονητής των Ερυθρολεύκων να κατακτήσει σε τελικούς το τρόπαιο. Άλλες τρεις αποτυχημένες με την ομάδα του Άρεος παλιότερα. Γενικότερα δεν τον πήγε καθόλου η Ευρώπη. Τον Ξανθό νομίζω δεν έχει κατακτήσει κανέναν μα κανέναν ευρωπαϊκό τίτλο. Αυτό είναι να σε τρώει ένα μαράζι και να μην το δεχθεί σε όλη σου τη ζωή. Πόσο όντως ανεύκολος, αλλά καλύτερος. Άξιστον το πήρε με τον Ολυμπιακό. Θα μου πεις έχει πάρει και με την Εθνική Σερβία, αλλά και αυτός είχε μια χαρά έτσι, απώλειες σε τελικούς και σε τελικές φάσεις. Επίσης σαν σήμερα το 2010 και θα είναι νομίζω και το θέμα της ημέρας που θα συζητηθεί στις 10. Θα σας πούμε κάθε εκπομπή, θα σας λέμε τι έχει, ξέρουμε τη θεματολογία πώς θα διαμορφωθεί. Στις 10 η ώρα κυρίες και κύριοι στην Τρόικα θα ακούσετε για τη μεγαλύτερη οπαδική εκδρομή. Το 2010 σαν σήμερα όταν η ομάδα του Άρης αντιμετώπισε την ομάδα του Παναθηναϊκού στον τελικό του ΟΑΚΑ, από τον οποίο ο Παναθηναϊκός ιτήθηκε με ένα 0 με γκολ του Λέτο, αν δεν κάνω λάθος. Μπορεί να κάνω και λάθος. Τότε παίζω ο Λέτο στον Παναθηναϊκό το 2010. Παρ' όλα αυτά, αυτό που έμεινε στην ιστορία, τουλάχιστον για εδώ, για εμάς, για το Θεσσαλονικής, ήταν ότι όντως 30 περίπου χιλιάδες κόσμος μετακόμισε από την Θεσσαλονίκη στο λεκανοπέδιο της Αττικής. 30.000 κόσμος, δηλαδή πόσο, το Κιλκής πόσο να έχει. Τόσο δεν είναι, 30.000. Μπορεί να είναι και παραπάνω το Κιλκής. Ποια πόλη έχει 30.000 κόσμο? Νάουσα. Τα δημογραφικά με πιάνουν λίγο αδιάβαστο από έξω. Μπορεί να μας βοηθήσει και κάποιος φίλος ακροατής. Υπήρχε το σχετικό πρωτοσέλιδο χθες στην εφημερίδα Άρης είσαι. Παλαιότερα θυμόμαστε τα πρωτοσέλιδα των αθλητικών νέων κάθε μέρα σαν σήμερα με τη φωτογραφία από το ΆΚΑ, όλο τον λαό του Άρη και το πέταλο και όχι σχεδόν το μισό γήπεδο. Οπότε δίνουμε και την πρόβλεψή μας, νομίζουμε ότι Χρήστος Αλτίδης, Μάριος Εσλαμάς και Δημήτρης Ζορμπατζόγλου θα αναλωθούν σε αυτή την κουβέντα, γιατί ούτως ή άλλως αυτά μας ενδιαφέρουν στην πόλη Θεσσαλονίκης. Τα πόσα και όλες οι κουβέντες πάντα και όλες οι αντιπαραθέσεις του αθλητικού περιεχομένου καταλήγουν στο πόσα εισιτήρια έκοψες και αρχίζει μια ιστορική αναδρομή. Αλλά αυτά είναι που ομορφαίνουν και την αθλητική μας πραγματικότητα. Δηλαδή τώρα ασχοληθούμε με αγωνιστικές, με δικαστήρια, με αυτό, με εκεί, με το άλλο. Πιο ωραία είναι. Και γεμίζουν και το χρόνο μας, γεμίζουν. 4 ράδια έχουμε έτσι κι αλλιώς στην πόλη. Πώς θα γεμίσουνε αν δεν έχεις τέτοια θέματα? Απίστευτο, μόνο να το σκεφτείς. 4 αθλητικά ραδιόφωνα. 4 αθλητικά ραδιόφωνα παίζει να υπάρχουν σε όλη την Ευρώπη. Αμιγώς. Αλλά εντάξει, σαλονικάρα είσαι. Εννοείται. Από γενεθλιάζοντες, ο Ηλίας Ατματζίδης σαν σήμερα το 1968 εγεννήθη. Και δεν βλέπω κάποιον, ο Ντίνο Ράντζα το 1967 που... Και δεν βλέπω και κανέναν ακόμη έτσι. Κάτι που αξίζει να μνημονεύσουμε. Στην πορεία της ημέρας εμφανίζονται και άλλοι, αλλά άμα δεν θα βγάζω εδώ το γουίκι, τι να σε κάνω εγώ, δεν θα σε βάλω μέσα στο παλμαρέ των ανθρώπων που θα ακούσουν το ονομαντάκι τους πρωί-πρωί με την αυγούλα στο λόγο επειδή. Αυτά είναι ολίγης με τα όσα έχει να δώσει σημερινή ημέρα σαν πληροφορία, σαν άχρηστη πληροφορία. Jackpot είχαμε στη χθεσινή κλήρωση του Τζόκερ, για όσους ενδιαφέρονται. Οι τυχεροί αριθμοί που κληρώθηκαν 3, 29, 32, 33, 42 με τζόκερ το 20, δεν ξέρω ποιο είναι το πόσο. Προφανώς δεν είναι και μεγάλο για να μην ασχολούμαστε και να μην έχουμε καμία φρενίτιδα. Καλημέρα στη γραμμούλα. Καλημέρα. Καλώς το να. Τι κάνεις, ξάδερφε? Πού είσαι, ρε ξάδερφε?
Τι έγινε? Σχόλασα, έβαλα λίγο να ακούσω, άκουσα μια άλλη φωνή. Λέω τι έγινε ρε παιδιά, έλειψα λέω λίγο καιρό, λέω χάθηκε. Ναι, τι άλλη φωνή, αλλά, τι εννοείς, άκουσες άλλη τη δικιά μου τη φωνή? Ναι ρε παιδιά. Είναι η πρωινή της Δευτέρας. Είναι η πρωινή της Δευτέρα, είδες, έχω χάσει επεισόδια. Καλά ρε, δουλεύεις βράδυ, εκεί μας καταντήσανε. Εκεί μας καταντήσανε. Οπότε πραγματικά τώρα που πήγες για άκρες πληροφορίες, ναι. Ούτε στο Survivor μάθαμε ποιος κερδά, τίποτα. Δηλαδή πραγματικά αυτά δεν ξέρω. Πρέπει να τη δίνεις πληροφορίες, γιατί υπάρχει κόσμος βραδινός. Έτσι. Το Survivor έχει χάσει λίγο. Δηλαδή καταλήξαμε την προηγούμενη εβδομάδα να βλέπουμε ποδόσφαιρο. Μη σου πω ότι χθες είδα το El Clásico. Πραγματικά και εγώ το έπαθα αυτό. Δεν ξέρω. Κάτι πρέπει να γίνει. Ναι. Όχι μόνο είδα το El Clásico, αλλά ήταν και πάρα πολύ ωραίο παιχνίδι. Πού φτάσαμε, εκεί μας καταντήσατε. Όχι να δουλεύουμε δείχτες που λένε, εκεί μας καταντήσατε. Και να βλέπουμε παγωνία το Μέση και τον Κριστιάνο τον Ρονάλντο. Αλλά Κατερίνα, έχει καταλάβει ότι είναι ο ξάδερφος στο τηλέφωνο. Ναι, γιατί μόλις μπήκε η Κατερίνα. Γι' αυτό σου είπα δυνάμωσε τον ήχο. Ναι, έτσι. Μόλις ήρθε. Κατερίνα, ούτε εσένα άκουσα. Λοιπόν, με βάζει και βλέπω ότι υπάρχει σε μπάλα και μπάσκετ το Σαββατοκύριακο. Δεν μπορώ να ξυπνήσω τις Δευτέρες. Δεν μπορεί. Ναι, δεν θες, εσύ δεν θες καθόλου. Δεν θέλω. Ναι. Εγώ δεν θέλω να πηγαίνω στα μπάσκετ τα Σάββατα. Να, ειδικά στα μπάσκετ είναι που δεν θες, αυτό το πιστοποιώ. Ειδικά σε κάτι βανόφια με το ζόρι. Με το ζόρι. Εν τω μεταξύ, πόσο τυχαία, παιδιά, μήπως το είχατε κανονισμένο. Κάνατε μαζί εισβολή εσείς στο τηλέφωνο και Κατερίνα στο στούντιο. Άντε, ρε Κατερίνα. Κατευθείαν ο λαός του Ηρακλή μετά τη χθεσινή επιτυχία. Μετά τη χθεσινό τρίαμβο. Να τα λέμε αυτά. 4 στα 4, δεν ξέρω. Ηλία, ποια είναι η τελευταία φορά που έκανε ο Ηρακλής 4 στα 4. 4 στα 5. 4 στα 4 δεν είναι. Δεν θυμάμαι. Νομίζω ότι είναι. Χάσατε το λογαριασμό. Τόσες νίκες μαζεμένες έχουμε καιρό να δούμε. Ούτε επί. Κοίταξε όμως, μας το χρωστούσε να είμαστε αντικειμενικοί αυτό το πράγμα, α πούμε. Δηλαδή το πόσους βαθμούς χάσαμε φέτος, α πούμε, που δεν έπρεπε να χάσουμε, είχαμε κάνει ρεκόρ. Ναι. Όχι όμως τόσο νίκες, δηλαδή κάτι ισοπαλίες, κάποιες σίτες δεν έπρεπε να κάνει ο Ηρακλής, όχι τόσο. Όχι, είχε και ισοπαλίες που έπρεπε να τις πάρουμε. Ναι. Αλλά ναι, κυρίως αυτό. Κυρίως αυτό. Νομίζω ότι από περίοδο και. Αυτό το οποίο λέγαμε, ναι. Ρε παιδί μου, εντάξει, τώρα όχι με γιατί να πιστεύω να συμφωνήσει με κάτι άλλο εδώ πέρα δικούς μας, είναι ότι ρε παιδί μου υπήρχαν χρονιές που είχαμε χειρότερη ομάδα και δεν πέσαμε αγωνιστικά. Ναι. Φέτος πραγματικά δεν ήταν η ομάδα τόσο κακή. Ειδικά η ομάδα μετά την μεταγραφική περίοδο του χειμώνα έχει στρώσει πάρα πολύ. Νομίζω ότι οι δανεικοί που πήρε φέτος ο Ηρακλής ήταν οι καλύτερες επιλογές που έχουν γίνει σε επίπεδο δανεικών σε όλες τις ομάδες τα τελευταία χρόνια. Κατάφεραν και σώσαν αυτή την ομάδα. Όντως. Και ανεξάρτητα από αυτό, όντως η εικόνα της ομάδας ήταν αρκετά καλή. Δηλαδή θα έπρεπε να έχουμε σωθεί πολύ νωρίτερα. Όχι, εγώ πιστεύω ότι αν δεν βοηθούσαν έτσι οι δανεικοί που ήρθανε. Τζανετόπουλος, ο Δόνης, σκέψου πόσα γκολ έβαλε ο Δόνης και έδωσε νίκη στο τέλος. Κοίταξε, αυτός που έδωσε πολλούς βαθμούς πλάκα-πλάκα, δεν ξέρω πώς θα πάρει χαμπάρι, είναι ο Μπαστακός. Μπαστακός, έβαλε 4 γκολ, βεβαίως. Και βαθμούς που έδωσαν τα γκολ του ήταν 6, 7 ή κάτι τέτοιο. Ο Μπαστακός είναι ο αντίστοιχος Λουκίνας της Β' Εθνικής. Θα μπορούσε. Ναι, και μάλιστα σε παραγωγικότητα βαθμών έδωσε περισσότερους. Δηλαδή για κάθε ένα γκολ που έβαλε έδινε μέσω όρο νομίζω 2 βαθμούς. Το μετρούσα το βράδυ σαν διάλειμμα στη δουλειά. Νομίζω, τι ωραία δουλειά να κάθεσαι να μετράς τόσους βαθμούς. Διάλειμμα στη δουλειά και άλλο μετράει τον Ηρακλή με Δευτέρη. Τι να κάνουμε ρε Κατερίνα, τα αεροπλάνα λίγο ξεκουράζονται. Τι ωραία. Ο Μπαστακός και αυτός ήρθε στη μεταγραφική περίοδο του. Από που ήρθε. Τώρα και εσύ τι ρωτάς. Εντάξει ρε παιδί. Από όπου και αν ήρθε καλά έκανε εκεί. Ξέρω εγώ. Αυτά δεν είναι μίκλανα. Δεν έχει σημασία. Δεν έχει σημασία. Τέλος καλό, όλα καλά. Τώρα εντάξει, πάμε δικαστήρια, τα κλασικά. Θα σε χρειαστούμε, νομίζω. Αγωνιστικά δεν πέφτουμε ποτέ, έληξε. Αυτοί είμαστε. Νομίζω ότι, Λία, δεν ξέρω, κανόνισα, σε χρειαστούμε, γιατί έχουμε πλέον τελειώνει το πρωτάθλημα και αρχίζουν τα δικαστήρια. Μόνο δικαστήρια. Τα δικαστικά πρωταθλήματα. Έχουμε Super League, Football League, παντού δικαστήρια. Παντού δικαστήρια. Θα κανονίσουμε πλέον, α πούμε, εντάξει, κάτι θα κανονίσουμε. Έχει Ηρακλή δικαστήριο. Έχει πάω Ολυμπιακό δικαστήριο. Δεν θα έχει και Football League, θα έχει και εκεί δικαστήριο. Έχει του Ισλαμίας που εκκρεμεί. Αφού απορρίθηκε αυτό. Απορρίθηκε τον αθλητικό εισαγγελέα. Πήγε στα αστικά δικαστήρια. Α, να την ενημέρωση. Μάλιστα, έχουμε και εκεί. Ωραία. Έγινε. Ωραία, παιδιά. Χαιρετούμε τον. Το νομικό μας εκπρόσωπο. Πώς λέγεται στο μικρό Θωμαίδης.
Όχι, ρε παιδιά, όχι. Ο Κυριάκος. Κυριάκος, δεν τον ξέχασα. Σαν δικαστικό τέτοιο. Είσαι υπεύθυνο δικαστικών. Τον κάναμε την καρδιά περιπλέον. Τι να σα πω, εντάξει, sorry, το παίρνω πίσω. Άντε, τσάτσα. Πρωί-πρωί, κουβέντε. Είναι και η οικογένειά σου. Όχι τίποτα άλλο. Περιχαρείς ο λαός του Ηρακλή. Και όχι μόνο. Εισβολή στο στούντιο από το πρωί. Εδώ για πάλι να κερδίσαν τονίσω. Όλοι. Όλοι κερδίσαν όλοι, παιδί μου, εδώ στη φούτμπολ. Στη φούτμπολ λίγη να δεις τι έγινε. Είχε 7 άσους και ένα που δεν έγινε και εκείνο 8 το βάζει με τον πανθρακικό. Μια χαρά πάνε τα πράγματα αυτές οι περιβόητες τελευταίες αγωνιστικές. Λοιπόν, ο Εξάτη Φορτσάτη, Κατερίνα Βουγιούκα, εισέβαλε στο στούντιο. Καλημέρα, Κατερίνα μου. Καλή εβδομάδα. Αφού μιλήσαμε. Αχ, είδα και Μάριο Σλαμά την Παρασκευή το βράδυ. Τον είδε καλέ κοτσομπόλα, θα τα με. Σου πάνε ξερομάλα. Α, εντάξει, οκ. Λοιπόν, θα κάνουμε ένα μικρό διαφημιστικό διάλειμμα για να ανασκουμποθούμε. Καταλαβαίνετε ότι η είσοδο τη Κατερίνα στον αγωνιστικό χώρο κάνε φέρνει. Κάνει επιτέλου την εκπομπή. Φέρνει τα αθλητικά. Εγώ θα μπορούσα να μιλάω για οτιδήποτε άλλο. Μείνετε συντονισμένοι, θα τα αναλύσω με όλα. Α, δείτε τι έχει να γίνει. Επιστρέψαμε, κυρίες και κύριοι, 6 και 37 πρώτα λεπτά. Όχι, να πούμε τίποτα αθλητικά. Να πούμε, εντάξει, βρε παιδί μου. Με τα χαζά σας. Αθλητικά. Κάτσε να πάρουμε ένα τέτοιο να πούμε. Να πάρουμε λίγο μπρος να αρχίζει να κινείται η μηχανή. Φορτσάτη ήρθε σήμερα. Μα κάθομαι, τα βλέπω, για να έρχομαι να λέω. Δεν λες, δεν σου δίνουμε εμείς το βήμα εδώ. Πες μια καλημέρα στον κόσμο. Είπαμε, τίποτα. Καλημέρα, καλή εβδομάδα. Ξυσώθηκε ο Ηρακλής τώρα οριστικά και. Γιατί έχει παράπονο, πριν δεν έλεγα. Έλεγες και λαϊδάνε τα πουλάκια. Ο οποίος Ηρακλής στην αρχή τη σεζόν πεζόταν γύρω στο. Ένα 16 πεζόταν. Ναι, κάποια στιγμή εκεί είχαμε φτάσει. Όσον αφορά το ότι θα είναι μια ομάδα που θα δει τον δρόμο προς τον υποβιβασμό. Η είδηση φυσικά είναι ότι μετά από 6 χρόνια αποχαιρετά την κατηγορία ο Λεβαδιακός του Κομπότη. Μάλλον. Για όλα αυτά θα βάζεις ένα μάλλον. Σωστό και αυτό. Μέχρι να γίνει η επικύρωση της βαθμολογίας από τη Super League. Λάξη. Να δούμε τι γίνεται με τους φακέλους. Θα λέμε. Μάλλον αποχαιρετά την κατηγορία ίσως, Ιβέρια και Κομπότη. Ίσως μπορεί, όντως. Γιατί χτες εκεί που ήμουνα σε ένα άλλο ραδιόφωνο που πήγε επίσκεψη. Να κάνεις και εσύ, Μαϊντάνος. Δεν μίλησα όμως. Δεν μίλησες όμως. Όχι. Βγήκες μόνο selfies. Ναι. Έμαθα ότι η Βέρεια διαψεύδει το ότι δεν έχει καταθέσει φάκελο. Μάλιστα. Και τι να λέει αυτό. Η Βέρεια ούτως ή άλλως έχει υποβαστεί αγωνιστικά. Ναι, αλλά δεν ξέρουμε τι θα γίνει με αυτούς που δεν καταθέσαν φάκελο, δεν έχουν καταθέσει πλήρη φάκελο. Γιατί έχει υποθεί ότι είναι πολλές οι ομάδες που αντιμετωπίζουν πρόβλημα. Πριν 10 μέρες μάθαμε ότι είναι μία ομάδα της Θεσσαλονίκης και δύο των Αθηνών ότι έχει πρόβλημα. Μάλιστα. Πολλά ακούγονται, βέβαια δεν μπορούμε να γνωρίζουμε, όλα είναι εικασίες. Αλλά όπως προείπαμε, θα παιχτεί πολύ πρωτάθλημα και μετά τα πραγματικά play-off είναι μέσα στα δικαστήρια. Τζάμπα κάνουμε τις αγωνιστικές και τις ειδικές βαθμολογίες. Καλημέρα και στην Γραμμούλα. Καλημέρα. Καλώς τον. Αυτά, παιδιά, είναι πιο ωραία πράγματα από ό,τι μέσα στις 4 γράμμες του γηπέδου. Ναι, μωρέ τώρα. Και αυτά έπρεπε να προβάλλονται κανονικά. Έτσι και αυτά θα πρέπει να γίνονται από την αρχή της χρονιάς, νομίζω, να ξεκινάμε με δικαστήριο. Ναι. θα έπρεπε ίσως. Απλά, μήπως θα το κάνουμε με κλήρωση ποιος θα πέφτει, ρε παιδιά. Ή ίσως να το κάνουμε με αγωνίσματα. Κυλιόμενα. Ή με αγωνίσματα survivor, παιδί μου. Ναι, γιατί όχι. Τα play-off να είναι αυτά. Να πάμε σε ένα νησί και να δοκιμαστούν εκεί οι ομάδες. Τέλος πάντων. Παιδιά, καλή αρχή να έχω. Είχα άδεια αυτή την προηγούμενη εβδομάδα. Α, πουλάκι μου. Τι ωραία. Ναι, δεν σας άκουσα. Και δεν σε χάλασε που σήμερα πας στη δουλειά, δηλαδή. Ω, δεν με χάλασε καθόλου. Τι να σε πω, έχω ένα κεφάλι. Άστρα, πάνε. Τι να κάνω, μια εβδομαδούλα, δουλειά ή σχολή. Δουλειά. Αλλά μια εβδομαδούλα, μια χαρά. Τι προνόμιο ήταν αυτό. Δεν το ήθελα, ας πω την αλήθεια. Δεν ήθελες να κάθεσαι, είναι δυνατόν. Όχι. Ήταν λίγο με το ζόρι η άδεια. Πάρτε όλοι άδειες. Εντάξει, ρε παιδί μου, τι να κάνουμε. Τέτοια ζόρια μακάρι να έχουμε. Πώς την είδες την αγωνιστική, δεν σε ενδιαφέρει ούτε καν. Παιδιά, τώρα ειλικρινά σου μιλάω. Όλοι λένε θα τιμωρηθεί ο Ολυμπιακός. Όλοι στη Θεσσαλονίκη. Ποιοι είναι όλοι, λένε. Όλοι κάτσε. Εντάξει, ωραία. Ο Μπάμπης ο Σουγιάς. Κοίταξε το Καθατζόγλιο. Και κλείσαν τον δρόμο και δεν μπορούσαμε να πάμε να δούμε τον αγώνα του ΠΑΟΚ. Τέτοιοι είναι αυτοί. Όλοι το λένε. Ο Μπάμπης ο Σουγιάς, ο Τάκης ο Πεταλούδας, ο Τάκης ο Κοτσίλας. Είχε τόσο κόσμο χθες. Δεν ξέρω.
Δεν α, πήγε. Όχι, ήμουν σε μία τηλεόραση για να τα βλέπω όλα. Ήθελα να τα δει όλα. Μπράβο, ρε Κατερίνα. Τα είχε παίξει όλα, τα είχε παίξει όλα. Μάλιστα. Περίπου. Οπότε δηλαδή τι ετοιμάζει για πανηγύρια το άλλο Σάββατο, κατεβαίνει Λευκό Πύργο. Κυριακή. 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 Ναι, sorry, sorry, sorry. Το 9 και 10. Μην μα μπερδεύει, δεν πάμε και πάμε τράβα. Σάββατο, εντάξει. Κυριακή τώρα τι άπασε. 9 η ώρα μετά έχει survivor. Πα για πανηγύρια. Ναι, όχι, θα είναι από πριν. Από πριν μετά πάμε survivor. Τέλο πάντων, παιδιά, δεν νομίζω να τιμωρηθεί. Ναι. Προσωπική μου τέτοια. Θα τραβήξει όμως, νομίζω δεν δε θα έχουμε. Αυτή την εβδομάδα δεν θα έχουμε τίποτα. Θα τραβήξει αυτό το πράγμα. Θα πάει, θα πάει. Ναι, μα δεν γίνεται κι αλλιώς, φίλε. Να μην δεν πάει. Ναι, νωρίς τελειώνει το πρωτάθλημα, τι, να μην έχουμε να ασχολούμαστε. Ναι, τέλος πάντων. Δεν έχει και εθνικές. Τίποτα. Τι, να, θα έχουμε αυτά. Θα έχουμε αυτά τώρα. Έτσι. Να είσαι καλή, καλά, καλή δουλίτσα. Καλημέρα. Καλημέρα στη γραμμούλα. Καλημέρα. Ω, να πω σε ένα. Τι κάνεις? Καλό στο παλικάρι μας. Να μου εσύ πώς πάει οι ομορφιές εκεί. Οι ομορφιές ομορφαίνουνε. Ομορφαίνουνε, ομορφαίνουν, αμφίζουνε. Μπράβο, κούκλα μου, μπράβο. Μπράβο. Και τώρα οι γυναίκες κατά πάνω μου πέφτουν. Τι μου γίνεται. Τι να, δεν ξέρω, καλά αυτό, ξαναπέστο. Ξέραπέστο. Τι κάνετε, πώς πάτε, Μπάμπι. Τι να κάνουμε, ρε Πάφη μου. Α, τι μπορούμε να κάνουμε, να ξυπνάμε. Αυτά εδώ, εσύ. Καλά μωρέ, άκου να ενημερώσω. Ναι. Να το ξέρετε. Δεν πρώτη πέφτει η Δευτέρα, δεν πέφτει πρώτη. Ναι. Δηλαδή. Ναι. Ώρα 27 του μήνα αρχίζουν οι πληρωμές. Πάτος, δάτος ο Γιώργος Αυτιάς. Δάτος ο... Να σε ρωτήσω κάτι. Ποιες... Ναι, κουκλεμό, όσο θες. Μήνα εσύ, εκτός τον Μπάμπη. Από πού το ξέρεις εσύ αυτό? Εγώ το ξέρω πρώτα απ' όλα από Τετάρτη τα βάζω τα λεπτά, μετά στις 7, 8 η ώρα το βράδυ. Νάτος, ο παίχτης. Έχεις ενημέρωση σε τράπεζα? Όχι, τα ενημερώνω με άλλους και ενημερώνω κι εγώ. Έτσι, μπράβο. Ωραία, ευχαριστούμε. Είσαι ο καλύτερος ρεπόρτερ της εκπομπής. Εννοείται το όνομά σου, κοπελιά, ξεχνάω και το όνομά σου. Η γνωστή είμαι αυτή που μιλάμε συνέχεια. Δήμητρα. Αχ, Δήμητρούλα μου, γεια σου. Είναι όλα δικά σου, όπως έτσι λέει το τραγούδι. Ωραία, την Πέμπτη που θα πληρωθείς, έλα εδώ να μας εξηγηθείς. Δεν ξέρω τώρα, μπορείς, πότε μπορείς να περάσεις από εκεί. Ναι, πότε? Γύρω στις 7 και 4 μπορεί να περάσει να σας δω από την εκπομπή. Εντάξει, να έρθεις με γεμάτες τις τσέπες, σε περιμένουμε. Αύριο ποιος θα είναι το πρωί? Εμείς, ποιοι θα είναι? Κάποιος θα είναι. Ποιοι καημένοι θα είναι? Άμα δεν είσαι εσύ Δήμητρα, δεν θα έρθω. Γιατί ετοιμάσου να βγούμε να κεράσει κάνα πουτάκι. Μην το ξεχάσει αυτό. Δεν το ξεχνάει. Θα ρισκάρεις. Δεν το ξεχνάει. Ακούστε τώρα πριν να τελειώσει, πριν να κλείσουμε για να μην... Πριν να τελειώσει την κάρτα. Ναι. Να ενημερωθούν. Πρώτα απ' όλα Τετάρτη, αυτοί που πάνε ηλικιωμένοι να προσέχουν προσεκτικά τους λοποδίτες. Μάλιστα. Μπράβο, παφούλια μου που μας ενημερώνεις. Να είσαι καλά, σε ευχαριστούμε. Και εσύ να σε πάντα καλά. Έγινε, γεια. Ποιος εννοεί μήπως τα εγγόνια τους? Δεν προσέχει τους λοποδίτες. Σκάζουν εκεί γιαγιά και τέτοια. Αυτή είναι η καλύτερη ενημέρωση που μπορεί να σας παρέχει η εκπομπή. Πότε θα πέσει το μαχρύ. Και ο Παφουλιάς θα ξέρει από μέσα, από τα Υπουργεία των Οικονομικών. Ναι. Να δεις που αυτός έχει κάποιον στις τράπεζες. Παιδί μου, ποιος Βερίκιο και ποιος Αυτιάς και ποιος Παπαδάκης. Εδώ τα μαθαίνετε πρώτοι όλα. Στο λόγο επειδή. Στο Λίμπερο 107,4. Καλημέρα και καλή εβδομάδα. 2-31-0-287 και 38 για τηλέφωνο επικοινωνίας. FM κενό μηνυματάκι αποστολή στο 54526. Και λόγω επειδή στα Facebook μας βρίσκεται και μας λαϊκίζεται. Αγωνιστική προτελευταία χθες του πρωταθλήματος της Super League. Με την Κατερίνα Βουγιούκα να βρίζει. Ναι. Να βρίζει. Έχω καταραστεί. Ποιον καταραστεί? Ό,τι ομάδα δεν είχα καταραστεί μέχρι τώρα, θα καταραστεί. Ποια ομάδα σε καταραστεί? Πλήρωσαν η Μίλαν και ο Πανιόνιος. Η Μίλαν και ο Πανιόνιος. Μάλιστα. Η Μίλαν με ποιον έπαιζε? Με την Έμπολη. Και τι έκανε? Έχασε. Έχασε την ιδέα της. Αυτά να κάνω να παίζεις Μίλαν. Αλλά θα δούμε εδώ τα συχτήρια μας. Καλά, και εγώ έχω δώσει ένα κορυφαίο προγνωστικό. Αργότερα, όχι από αυτά που δίνω την Παρασκευή, από τα άλλα που δίνω στην Κυριακή. Από τα άλλα που έρχονται. Μου έρχονται έτσι Κυριακή μεσημέρι. Έπαιξα... Έχει δώσει under. Ναι. Το Βέρι Αστέρας Τρίπολης και είναι over από το 12. Ναι, από το, ναι από το 12, στο 12 είναι 2-2. Στο 8 ήταν 0-2 και στο 12 έχει γίνει 2-2, στο 17 έχει γίνει 3-2. Είμαι έξω και μπαίνω να δω πώς πάνε αυτά που μου στείλες. Ναι. Και βλέπω αυτό το 2-2 και τι όνειρο είδε πάλι. Μεγάλο όνειρο, Κυριακάτικο. Άμα σηκώνεσαι με hangover,
κάτι τέτοια βλέπει στο μυαλό σου. Νομίζω σε κανένα πατ τα big goal. Λοιπόν, αναλυτικότερα να δούμε και το τι συνέβη για κάποιους που ενδεχομένως να μην το έχουν πληροφορηθεί. Είμαι έτοιμη. Να κάνουμε, τα έχεις μπροστά σου, και να κάνουμε και τις επαληθεύσεις. Να δούμε εδώ το παλμαρέ, την ατζέντα όλων των αγωνιστικών δραστηριοτήτων. Ποιο είναι το πρώτο παιχνίδι που έχεις? Ξεκινάμε όπως το έχεις. Κερκύρα Πανιώνιος. Βρίσε. Κερκύρα Πανιώνιος. Βρίσε. 1-0. Να καταστραφούνε. Να καταστραφούνε. Με μία τελείωσε το παιχνίδι, ναι. Η Κερκύρα. Αδιάφορη Κερκύρα Πανιώνιος θεωρητικά είχε κάποιο ενδιαφέρον. Εντάξει, είναι μέσα στα play-off. Δεν κινδυνεύει από την Ξάνθη να μην είναι στα play-off. Ναι. Ούτως ή άλλως, μάλλον το ενδιαφέρον ήταν περισσότερο στο τι θα κάνει η ΑΕΚ και από εκεί να καθοριστεί η ειδική βαθμολογία. Ναι. Έτσι, μπράβο, πες. Έτσι πηγαίνει το πράγμα. Εγώ τι το έδωσα εδώ, 0-0 έβλεπα στρα, να μην κερδίζει ο Πανιώνιος. Τέλος πάντων, εδώ μας διέψευσε ο Άκης να δώσει διπλό. Οπότε ήρθε το τρίτο. Να, τα καταλαβαίνετε. Δίνουμε δύο αποτελέσματα και έρχεται το τρίτο. Λάρισα Ξάνθη. Λάρισα Ξάνθη, 1-0. 1-0, ακριβώς. Έλα ρε παιχτάρα, μπαμπάνι. Έλα, ακριβές σκορ. Να τα λέμε και αυτά, κυρίες και κύριοι, για να μην μας κατηγοράτε. Ναι. Παρακάτω. Εσύ πες μου ποιο. Είναι το Βέρι Αστέρας Τρίπολης. 4-3. 4-3, το δώσαμε 1-1 και 0-2, οπότε είναι το τρίτο, το μακρύτερο αποτέλεσμα. Το πιανες πάλι. Ναι, άντερ και άντερ κιόλας. Μια χαρά. Για δηλαδή πες. Στο 8 λέω το πιάσα. Τελείωσε. Ναι, κυκλώνω. Δεν θα μπει άλλο. Δεν θα μπει άλλο. Έτσι το πίστευα, μην νομίζεις. Στο 12 είχα μπει άλλα 2. Έτσι. Ο Λεβαδιακός με την ΑΕΚ. 0-2. 0-2. Το δώσαμε τρομάρα μας και δύο. Νίκη του Κομπότη. Λέμε στο την έσχατη στιγμή. Ήταν που σήμαινε και την αγωνιστική σε πρώτο επίπεδο πτώση του Λεβαδιακού μετά από 6 χρόνια στην δεύτερη εθνική. Ναι, με αυτά τα μάλλον, με αυτές τις επιφυλάξεις, είπαμε το πρωτάθλημα. Τώρα ξεκινάει το πρωτάθλημα, έχει πάρα πολύ δρόμο ακόμα τους ή άλλως. Λέγε, επόμενο. Ηρακλής, Πανετολικός. 2-1. 2-1. Εσείς? Εμείς εδώ το δώσαμε 0-0 και 0-2. Μπράβο σας και δύο, να θυμηθώ. Όμως πήγε έτσι το μάτι, έβλεπα να γίνει. Να σας θυμηθώ στη διαθήκη μου και τους και δύο. Πάλι ήρθε το τρίτο αποτέλεσμα. Έχουμε κάνει τρομερή πρόοδο στα προγνωστικά μας. Επόμενο. Έβλεπε Αγγέλα, ο οποίος Ηρακλής ανέτρεψε εις βάρος του αποτέλεσμα. Έχανε στο ημίχρονο, πήγαινε να εξελιχθεί πάλι. Ξύπνησαν ζωφερές μνήμες 2000, πότε ήταν 2000. Ποια? Τώρα μου διαφεύγει. Πότε, με τον Πανετολικό που έγινε κηδεία στην Β' Εθνική. Πότε ήτανε, για θυμίσου, πριν 4 χρόνια. Πριν 4. 4 χρόνια. Το 13. Ήταν, το 13 ήταν μάλλον εκεί. Παρ' όλα αυτά το γύρισε ο Ηρακλής, αγωνιζόταν και με 10 παίχτες, με Μπαστακό, μεγάλο πρωταγωνιστή. Και κατάφερε να κερδίσει τουλάχιστον σε πρώτο επίπεδο την αγωνιστική παραμονή στην κατηγορία. Κάτι που στην αρχή της σεζόν φάνταζε πάρα πολύ δύσκολα. Δεν φάνταζε απλά πάρα πολύ δύσκολα, ήταν το πρώτο φαβορί για αυτό. Ναι, φάνταζε ακατόρθωτο. Και σε στοιχηματικές εταιρείες και παντού. Και ακριβώς ο τρόπος με τον οποίο επιτεύχθη αυτό, με γνώμονα πάντα τα έξω διοικητικά και την απουσία πραγματικά διοίκησης, απουσία ηρεμίας, απουσία χρημάτων, απουσία των πάντων από την γενικά ομάδα. Με απόντες. Ναι, με απόντες. Ήταν ένα μικρό θαύμα για την ομάδα του Ηρακλέως, το πώς αυτό επιτέθηκε. Τώρα θα περιμένουμε. Θα περιμένουμε με τους φακέλους, θα περιμένουμε στα δικαστήρια, στις επιτροπές, το πώς θα εξελιχθούν τα πράγματα. Ολυμπιακός Πασγιάννενα. Ολυμπιακός Πασγιάννενα. Τι το δώσατε? Τι το δώσαμε το Ολυμπιακός Πασγιάννενα? Εγώ το δώσα 4-1, ο Άκης το δώσε 2-1. 5-0. Εντάξει, κοντά πέσαμε. 5 γκολ τα είδαμε να μπαίνουνε. Παναθηναϊκός Ατρόμητος. 1-0. 3-0 και 2-0 το δώσαμε. Εντάξει, άντε το πιάσαμε. Και Πλατανιάς ΠΑΟΚ. 1-3. 1-2 και 0-2. Βλέπαμε την νίκη. Όντως και άνετη νίκη του ΠΑΟΚ μέσα στην Κρήτη. Επί του Πλατανιά, ο οποίος έκανε ένα πάρα πολύ καλό πρωτάθλημα, αλλά κάπου εδώ τελειώσανε τα πράγματα, ούτως ή άλλως για την ομάδα των Χανίων. Εντάξει, 7ος τερματίζει Πλατανιά. 7ος, ναι, ό,τι και να γίνει, 7ος. Δεν αλλάζει κάτι. Μπορεί να είναι και η καλύτερη πορεία που έχει πραγματοποιήσει στο πρωτάθλημα της Super League, αυτή την σύντομη διαδρομή του. Λοιπόν, τι θέλεις τώρα? Βαθμολογία θέλω να μου δώσεις για να ενημερωθεί ο κόσμος. Πρώτος Ολυμπιακός με 64, ναι, και δεύτερος ο ΠΑΟΚ με 58, μάλλον, ναι, για αυτούς τους δύο. Πρωταθλητής, ο Ολυμπιακός πανηγύρισε αυτή το πρωτάθλημα. Αυτή τη στιγμή. Με και τα μπλουζάκια, το 44ο, αυτό, ναι, εκείνο το άλλο. Είναι πρωταθλητής ο Ολυμπιακός. Το πανηγύρισαν, αλλά όχι πολύ.
λίγο έτσι κάπως περιορισμένα θα έλεγα εγώ. Έχοντας... Εγώ δεν περίμενα ότι θα το πανηγυρίσω. Όχι, εννοείται. Αλλά έχοντας, βλέποντας και τις φωτογραφίες, βλέποντας και τα πλάνα, έχοντας και στην άκρη ήταν του μυαλού του. Και ένα διάφορο παιχνίδι, δηλαδή και ο κόσμος είχε αρχίσει σε κάποια φάση να φεύγει από το Γιώργιο Καραϊσκάκη. Έχουν όλοι μήπως στο μυαλό το βρεμπάς και. Δεν ξέρω. Μήπως και αυτό. Έχουν μία πίσινη. Δεν είναι απόλυτο σίγουρο. Δεν ήταν ο Μαρινάκης εκεί. Μόνο σαν ο Θεοδωρίδης. Λες να σημαίνει κάτι αυτό. Ο Μαρινάκης είπε ότι εγώ δεν φεύγω από τον Ολυμπιακό, όμως δεν είναι το σπίτι μου. Εντύπωση μας προκάλεσε το ότι χθες το βράδυ βέβαια ο Λευκός Πύργος ήταν στα κόκκινα φωτισμένος. Δεν ξέρω αν είχε καμιά σχέση με το ότι... Ξέρει κάτι ο Δήμαρχος? Όχι, ήταν νομίζω παγκόσμια, ήταν η μέρα χθες αφιερωμένη στην αιμορροφιλία, κάτι τέτοιο. Αλλά υπήρχε ταυτόχρονη δράση σε Δημαρχείο Πειραιά και Λευκό Πύργο. Αυτή ήταν κόκκινη. Εγώ πάλι νομίζω ότι κάτι ξέρει ο Δήμαρχος. Σημειολογικά δεν ξέρουμε πώς ήταν τα πράγματα. Δεν ξέρω αν πήγανε κάποια παπάκια το βράδυ. Μήπως το Δημαρχείο Πειραιά ήταν φωταγωγημένο πρόμα. Λες. Γιατί με τα χθεσινά τα δεδομένα, σαν να πανηγυρίστηκαν και λίγο δύο πρωταθλήματα. Εκεί που βλέπαμε στο καφενείο εδώ, σε ένα καφενείο τη πόλεως, τον αγώνα του ΠΑΟΚ. Πανηγυρίστηκαν τα γκολ έξω, αλλά που δεν περίμενε κανείς με βάση το ότι. Τον Πλατανιά κέρδισε. Ο Ολυμπιακός έχει κατακτήσει μαθηματικά τον τίτλο. Παρ' όλα αυτά, κάποιοι θεωρούν ότι θα επέλθει η τιμωρία εν τέλει των Ερυθρολεύκων και ο ΠΑΟΚ θα είναι η ομάδα που την επόμενη Κυριακή θα στεφτεί πρωταθλήτρια Ελλάδος. Πανηγυρίστηκαν έξω, αλλά στο hold out το καφενείο δεν είχε να κάτσει. Πρώτη φορά τόσο πολύ κόσμο. Τώρα να σε ρωτήσω κάτι. Σε άλλες αγωνιστικές δεν το βλέπαμε αυτό. Να τα λέμε κι αυτά. Να με ρωτήσεις. Την άλλη εβδομάδα ο ΠΑΟΚ παίζει εντός έδρας με την Κέρκυρα. Mm. Και ο Ολυμπιακός παίζει εντός έδρας στο Αγρίνιο με τον Πανετολικό. Ναι. Θα γίνει φιέστα και στα δύο γήπεδα. Μπορεί να γίνει. Το τρόπαιο. Το πρωταθλητή. Ναι, ναι. Πού θα πάει. Μπορεί να είναι και στα δύο. Μοιρασμένο. Δεν ξέρουμε. Μπορεί και να μην γίνει και αγωνιστική. Φτάσαμε τώρα σε αυτό το σημείο, μια στροφή προ το τέλος. Να σου πω κάτι, δεν μπορώ. Δεν μπορείς, τι δεν μπορείς. Αυτά είναι πολύ μπερδεμένα. Εννοείται, Ελλάδα είσαι. Γιατί δεν έχει γίνει. Έχω να πάρω την απόφαση. Γιατί δεν έχουμε πάρει την απόφαση. Θα τιμωρηθεί ο Ολυμπιακός, δεν θα τιμωρηθεί. Εδώ ρε Κατερίνα, δεν μπορούμε να πάρουμε απόφαση τι θα παραγγείλουμε αν είμαστε παρέα σε ένα σπίτι. Θα πάρουμε delivery. Α, πάρουμε τώρα μια τέτοια απόφαση ποιος θα πάρει το πρωτάθλημα. Δύσκολα. Άστο, θέλει το χρόνο του. Τέλος πάντων. Δεν είναι έτσι τα πράγματα. Μια συνέχα τη βαθμολογία. Παναθηναϊκός τρίτος με 54. Mm-hmm. ΑΕΚ και Πανιόνιος 52. Αυτοί πάνε play-off. Πάνε play-off οριστικά μέχρι πλέον. Εδώ. Ήσαμε εδώ ήταν η χαρά. Τον οποίο play-off η βαθμολογία, εάν τελείωνε σήμερα το πρωτάθλημα με την βαθμολογική απόσταση που έχει ο δεύτερος με τον πέμπτο, ναι, θα είχε τον ΠΑΟΚ να έχει ένα βαθμό, ναι, και τις υπόλοιπες ομάδες από μηδέν. Ωραία. Έτσι. Κάποιοι βέβαια κάναν χθες βαθμολογίες με τον Ολυμπιακό μπορεί μέσα. Μπορεί να είναι ο Ολυμπιακός με ένα βαθμό και οι υπόλοιποι μηδέν. Να αυτό λέμε δεν αλλάζει. Να τα λέμε και αυτά. Θα λες, ο δεύτερος θα έχει ένα βαθμό και οι υπόλοιποι μηδέν. Μάλιστα. Ξάνθη 45, Πλατανιά 42, Ατρόμητος 36, Πας Γιάννενα 35, Κέρκυρα 32, Πανετολικός 31, Ηρακλής και Λάρισα 28. Το Ηρακλής λίγο ακόμα να έχει, έμπαινε και play-off έτσι πως το πήγαινε το πράγμα. Τι του λείπουνε. Εντάξει, 4 στα 4 είπαμε, 4x4, πόσο καιρό ψάξε να βρεις. 22 βαθμοί του. Ψάξε, 32. Δεν θα το βρεις. Λοιπόν, Αστέρας Τρίπολης 27, και οι δύο ομάδες που υποβιβάζονται μάλλον είναι ο Λεβαδιακός με 23 και η Βέρεια με 22 βαθμούς. Ένα τεράστιο μάλλον θα υπάρχει σε όλα, η βαθμολογία μάλλον, το πρωτάθλημα μάλλον. Εντάξει. Μια αναβλητικότητα, μια αποφασιστικότητα. Επόμενη αγωνιστική. Σαν να ζητάς η Super League να βγείτε ραντεβού και σου λέει μάλλον, ίσως, αυτό δεν ξέρω. It's complicated είναι το status στο Facebook της Super League. Ναι. Δεν ξέρω ποιον έχω πρωταθλητή, δεν ξέρω ποιοι θα πέσουν, ποιοι θα ανεβούν. Κατά τα άλλα, παίζαμε μπάλα από τον Αύγουστο για να φτάσουμε. Όχι, δεν παίζαμε από τον Αύγουστο. Ρε, κανένα απεργεί στην αρχή. Α, σωστά, στην αρχή δεν είναι πάλι έτσι. Σεπτέμβριο παίξαμε. Το ξεχάσαμε. Έστω ρε, παιδί μου, παίζουμε μπάλα από το Σεπτέμβριο. Έχει φτάσει Απρίλιο. Για να φτάσει 1η Μαΐου, για να φτάσει Απρίλη τέλη. Και πάλι. Να είμαστε στο μάλλον. Να μην στο μάλλον και να μην ξέρουμε. Πολύ ωραία για ακόμη μια σεζόν. Καταπληκτικά περνάμε. Τελευταία αγωνιστική τη αγωνιστική περίοδου. Την Κυριακή 30 Μαΐου.
Μαΐου στις 7. Εγώ δεν καταλαβαίνω βέβαια γιατί θα παίξουν όλοι στις 7, αφού όλοι έχουν κρυθεί. Έχουν οριστεί ούτως ή άλλως, δεν μπορεί να αλλάξει αυτό. Έχουν γίνει προγραμματισμοί, μεταδόσεις, δεν αλλάζει αυτό το πράγμα. Ξάνθη Βέρεια. Ναι. Αστέρας Τρίπολης Ηρακλής. Ατρόμητος Πλατανιάς. ΠΑΟΚ Κέρκυρα. Παναθηναϊκός Λάρισα. Πανετολικός Ολυμπιακός. Πανιόνιος Λεβαδιακός και πας για έναν ΑΕΚ. Η τελευταία αγωνιστική του πρωταθλήματος, μάλλον. Λίγο αδιάφορη, νομίζω. Έως και πάρα πολύ αδιάφορη. Ίσως να παίξει τώρα, δεν ξέρω τι γίνεται ακριβώς. Με τις αποστάσεις αυτά του δεύτερου με τον πέμπτο, δεν ξέρω, άμα χάσει ο ΠΑΟ, κερδίσει ο Πανιόνιος, μήπως θα χάσει και τον βαθμό που έχει και κάπως έτσι η ΑΕΚ κερδίσει. Επίσης, θέλω να ρωτήσω κάτι άλλο. Αυτό το μείον 6. Ναι. Αναφέρεται κάπου στον κάπι ή είναι η διαφορά τώρα που βολεύει και καταλήξαμε ότι μείον 6, γιατί μπορεί να πάρει και μείον 9. Δεν ξέρω, μάλλον, καλά, προφανώς βολεύει. Μην το μου λες 6. Μάλλον πάλι, μάλλον, θέλω τώρα, μία απάντηση. Όχι, δεν θα σου δώσω καμία απάντηση. Ό,τι θα με ρωτάς σήμερα θα σου λέω μάλλον, δεν κατάλαβα. Μάλλον θα σε δω με κάποιον άλλο που λέει και η Εύη Σαρή. Μάλλον θα σου λέω καλέ, είδες πως είναι η ζωή μας όταν μας λέτε όλη την ώρα μάλλον, δεν ξέρω. Εγώ σου είπα ποτέ μάλλον. Μου λες θα έρθεις αύριο, σου λέω, ναι, ναι, όχι. Εσύ δεν μου λες, αλλά θα έχεις πει σε άλλους μάλλον. Α, λερωμένη τη φωλιά της Ιδιούκα, δεν απαντάει. Καλημέρα στη γραμμούλα. Καλή σας μέρα, τι κάνετε? Καλώς το να, καλά είμαστε. Α, εσύ είσαι? Αυτός είναι. Εσύ είσαι, Κατερίνα. Αυτός ο άνθρωπος αυτός. Ήρθα λίγο καθυστερημένα. Ναι. Άκουσε με λίγο, ήρθα λίγο καθυστερημένα το πρωί και λέω, πήρε τηλέφωνο αυτός. Ενδιαφέρθηκε. Αυτός ο άνθρωπος αυτός. Έτσι, ναι. Ρώτησε για Λευτέρη Βουλιούκα. Αυτό ακριβώς. Λοιπόν, κοίταξε, επειδή είμαι τώρα στο διάλειμμα, το ίσα ίσα που το προλαβαίνω. Σχολείο είναι. Να μην μακρηγορώ και τον πολύτιμο χρόνο σας. Ναι, αλλά μακρηγορείς. Ναι, και θα είχα πει ότι θα κάνω πρόταση γάμου. Λοιπόν, ναι. Θέλω να κάνω μια πρόταση γάμου σε μια αδελφή μιας φίλης μου, την οποία εγώ τη γούσταρα από πολύ παλιά, αλλά επειδή ήταν αδελφή της φίλης μου, εγώ εντάξει λέω τώρα... Κότα, κοκοκό. Τι σχέση έχει αυτό? Έχει σχέση τώρα και με τη φίλη και με την αδελφή. Α, τέτοια φίλη. Νομίζαμε friend zone ήταν η κατάσταση. Ναι, καταλαβαίνετε τώρα τι τραβούσα 5 χρόνια στη Θεσσαλονίκη. Ναι, ναι. Θα το πω. Η κοπέλα ήταν Ηρακλής, έγινε ΠΑΟΚ. Μάλιστα, μάλιστα. Έμενε κάπου εκεί κοντά στο Θερόπυλο, τώρα μένει κάπου στην Τούμπα. Εντάξει, μην μη μας δώσεις και τη διεύθυνσή της. Μεγάλε... Αν με ακούει, ναι. Αν με ακούει... Πώς τη λένε? Το ξέρω, κάνει και ντάκι βοντό, θα φάω ξύλο. Εντάξει. Και την αδελφή της και από αυτήν και από πώς τη λένε? Η ώρα η καλή από εμάς. Και από το γαμπρό της θα φάω ξύλο που είναι Άρης. Αν νομίζει και από τον άντρα της να πει κανένα τέτοιο. Αν μας ακούει, πες το όνομα να κάνουμε την έκκληση. Κύριε Μπάμπη, να πω το τελευταίο. Αν έχει κάποια σχέση τώρα αυτή τη στιγμή, δεν με πειράζει. Απλά να είμαστε παντρεμένοι όταν έρχεται εδώ. Πες το όνομα να... Πώς τη λένε, το μικρό της? Ελένη. Ο Λευτέρη σου κάνει πρόταση γάμου στον αέρα. 2-31-0-287-38 για να ακούει η Ελένη να πάρει τηλέφωνο να πει το ναι. Κοίταξε, περίμενε, Μπάμπη. Θέλω να είμαστε παντρεμένοι όταν έρχομαι εγώ στη Θεσσαλονίκη και όταν θα έρχεται αυτή στην Αθήνα. Τώρα, άμα έχει κάποια άλλη σχέση, τώρα είναι άντρα, είναι γυναίκα, δεν ξέρω τι ζωή. Δεν σε πειράζει. Δεν μα πειράζει. Θε να το παίξει λίγο. Σαν το να είναι στο Στάθι Ψάλτη στην ταινία και πετάει και πηδάει. Έτσι. Γεια σα. Καλημέρα στη γραμμούλα. Κερατώνει Βουλιούκα. Ποιον κερατώνει, τι εννοείς? Εμένα. Εμένα, ραδιοφωνικός. Ναι, μάλιστα. Τα είδα. Πάει και στα λαταράδια και πάω πιάνει... επίσκεψη, δεν μιλάω. Ναι, εδώ ούτε μια σέλφια όμως. Κερατώνει όλο δηλαδή, γιατί εγώ μόνο στο Λίμπερο βγαίνω. Έτσι, πιστή ακροατή, με τι άλλο. Θα πει, εγώ, κοίταξε, εμένα... Σέλφι κι άλλοι, έχουμε βγει 30 σέλφις, έχω βαρεθεί. Πώς είπες αυτό, Πολυαμερική, πώς το έχεις πει εκεί? Πολυαμορισμός. Πολυαμορισμός. Γιατί δεν πας στα άλλα τα δύο τα ράδια, να πας και εκεί. Να πάω. Να πας, να σε στείλουμε. Να με καλέσουν και θα πάω. Θα σε στείλουμε εμείς από μόνοι μας. Εντάξει. Γιατί εκεί με καλέσανε. Μία πόλη, 4 ράδια, ένας μαϊντανός. Έτσι, μπράβο. Πώς είμαστε? Λοιπόν, το μείον 6 το προβλέπει ο κανονισμός. Τι λέει δηλαδή? Ο κανονισμός εδώ δικός μας. Αυτό το έχουν γράψει όλοι κατά κόρο. Άσε το τι έχουν γράψει όλοι. Εγώ πιστεύω. Βρε αγόρι μου καλό. Πες μου, ο κανονισμός λέει ότι σε περίπτωση 1, 2, 3 που έχουν συμβεί. Και ο μείον 6 έφαγε. Πότε? Πότε έφαγε? Επί. Μείον 3 ήταν ο Πάκου. Μείον 3 ήταν. Απλά ήταν στα playoff. Ποινή μείον 6 μέχρι μείον 6 είναι. Πού το γράφει, πες μου να ψάξω ο να καπ. Το βρω. Ο ΚΑΠ σου λέει. Στο ΚΑΠ. Και τι είναι καπ. Τα παραπτώματα του Ολυμπιακού? Ότι δίνανε κόσμο. Τι κόσμο και κοσμάκι?
Βασικά δίνανε παίχτες βασικά, κάτι παίχτες. Ποιους παίχτες? Τα νέα δεδομένα λέμε πια. Βρε, ας τα νέα δεδομένα και τα παλιά. Ποιους παίκτες ήρανε? Γιατί η ΑΕΚ δεν πήγε στο δικαστήριο. Άρα η ΑΕΚ δεν. Πήγε, πώς δεν πήγε, μια χαρά πήγε στο δικαστήριο. Και τι είπε, ότι φάγανε ξύλο παίκτες τη. Ποιος δεν την άφησε? Ο Δημητριάδης πήγε στο δικαστήριο. Και τι είπε? Κοίταξε, παρενέβη ο εισαγγελέα από ό,τι λένε τώρα τα νέα δεδομένα λοιπόν πια. Πειραιός. Ναι. Και λέει θα ζητήσει τις κάμερες, θα ζητήσει να ανοίξουν και οι κάμερες ακόμα του. Του Ολυμπιακού Κέρκη, του Ολυμπιακού Πραδανιάς. Αχ, Κρίς. Ναι, παιδί μου. Μιλάμε για το Ολυμπιακό ΣΑΕΚ. Τώρα μιλάμε και για το Ολυμπιακό Πραδανιάς. Άστο το Ολυμπιακό Πραδανιάς, θα είναι άλλη τιμωρία. Όχι, δεν είναι το ίδιο τιμωρία ένα. Ναι, θα είναι άλλη τιμωρία, άλλη εκδίκαση. Η ίδια εκδίκαση θα είναι. Γιατί να είναι η ίδια εκδίκαση, γιατί είναι να άλλο παιχνίδι. Θέλω να ανοίξουν οι κάμερες, γι' αυτό. Κάμερα σε μένα! Δεν μπορώ να συνεννοηθώ. Θα τα δούμε όλα αυτά. Γιατί ποιος μπορεί να καταλάβει. Δεν μπορούμε να πανηγυρίζουμε. Εντάξει, αλλά λίγο πανηγύρισαν χθες κάποιοι. Είναι η αλήθεια. Αλήθεια είναι, ναι. Μα είπαμε. Εγώ αν δεν το δω αυτό, μπορεί το πράγμα την επόμενη Κυριακή. Μέχρι την επόμενη Κυριακή, για παράδειγμα. Είπαμε, μπορεί να γίνει ένα μείον 6 και ο Πάοκ να χάσει είτε από την Κερκυρά. Είναι μείον 6, είναι στάνταρ αυτό. Ή να γίνει κανένα 0-3 από τον Παναθηναϊκό να πούνε μπέρ. Μπορεί. Εμεί δεν έχουμε τον Ολυμπιακό. Υπάρχουν πολλοί, πολλοί τρόποι ακόμη η ομάδα να στερηθεί τον τίτλο. Λοιπόν, σε ευχαριστούμε, Κρίς. Πάμε να διαλυματιστούμε. Φιλιά, τσαό, τσαό. Και εσύ τώρα. Πολύ το κάνει το παιδί. Προσπαθώ να καταλάβω. Γιατί να καταλάβει, ποιο κατάλαβε, κατάλαβε κανένα. Όποιο κατάλαβε, κατάλαβε είναι η κατάσταση. Γιατί εγώ δεν έχω ασχοληθεί με το θέμα. Μα κανένα δεν καταλαβαίνει τι ακριβώ συμβαίνει. Παρ' όλα αυτά, εντάξει. Θα είναι δηλαδή, σαν να καταλαβαίνουμε. Τώρα να ρωτήσω. Ναι. Ο δικαστή μπορεί να πει μείον 5. Λέει όχι, μείον 6. Είναι προβλεπόμενε οι ποινέ με βάση έτσι ακολουθούν. Ναι, αλλά άμα κάνει έφεση. Ναι. Δεν μειώνεται όπως πάει με τις τιμωρίες των παικτών. Ναι, πώς δεν μπορεί. Αν θα κάνεις έφεση, θα είναι να εξαλειφθεί εντελώς η τιμωρία των μείον 6 εφόσον αυτοί επιβληθούν. Δεν θα μειωθεί στο μισό, στο μείον 3, δεν θα γίνει μισοπέζικα. Κάπως έτσι θα πάει το πράγμα. Ή όλα ή τίποτα είναι το παιχνίδι. Εντάξει, με την τιμωρία. Θα κάτσω τώρα στο διάλειμμα να το σκεφτώ. Κάτσε, παιδί μου, να ξεσκονίσει εδώ τα νομικά σου. Φέρε τον κάπ απ' έξω. Θα φέρω τον κάπ. Εδώ γιατί δεν έχουμε ένα κάπ. Ο Χρήσανδος, ναι. Τι κάνει. Γιατί δεν έχει φέρει ένα κάπ στο σταθμό. Είναι δυνατόν να βγαίνουμε να κάνουμε έτσι εκπομπές? Λοιπόν, 7 η ώρα, 7 και 3 πρώτα λεπτά. Αν έχει κάποιος ένα κάπ στο σπίτι ένα του, παρακαλείται να τον φέρει. Mind the cup. Ναι. Θα πάμε να διαλυματιστούμε ολοκληρώνοντας την πρώτη ώρα του Λόγο Επειδή. Μείνετε συντονισμένοι, ερχόμαστε με περισσότερες ασάφειες στο δεύτερο μισό. Επιστρέψαμε, κυρίες και κύριοι, εδώ στη δεύτερη ώρα του Λόγο Επειδή. 7 και 8 πρώτα λεπτά. Καλημέρα σε όλο τον κόσμο, καλημέρα σε όλο τον πλανήτη. Καλημέρα σε όσους τώρα συνδέονται με την πραγματικότητά μας. Η Κατερίνα Βουγιούκα ξεσκονίζει, κοιτά πια, ψάχνει να βρει κάπου. Το βρήκα το βρήκε διαβάζω. Στον ΚΑΠ, βρήκε ναι, στον ναι, ΚΑΠ. Ναι, 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 ναι. Τι λέει ο ΚΑΠ δηλαδή? Ο ΚΑΠ. Λοιπόν, εδώ είναι. Ναι. Για επεισόδημα. Ναι. Μεμονωμένα δεν ήταν. Επεισόδημα θα μπορούσε επισόδημα. Να είναι το εισόδημα που λαμβάνεις όταν κάνεις επεισόδιο. Όταν ναι. είσαι τραμπούκος δηλαδή. Εκτεταμένα ναι. επεισόδια. Ναι, 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 ναι. Όσο εκτεταμένα θεωρούνται τα επεισόδια εκείνα στα οποία εμπλέκεται σημαντικός αριθμός προσώπων. Ναι. Το έχουμε. Τι εννοεί σημαντικό αριθμό προσώπων? Όχι 5-10, ρε παιδί μου. Κάτι της παραπάνω. Μπορείς να είναι σημαντική αυτή, να είναι ξέρω, ο Ζαμπίδης. Όχι, δεν είναι διάσημοι μαχητές. Δεν είναι survivor η φάση. Ωραία. Η πρόκληση κατά τη διάρκεια των επεισοδίων αυτών φθοράς ξένης ιδιοκτησίας ή έστω απλή σωματικής βλάβης αποτελεί επιβαρυντική περίπτωση. Σε περίπτωση δημιουργίας εκτεταμένων επεισοδίων προ κατά τη διάρκεια ή μετά τη λήξη του αγώνα επιβάλλονται οι ακόλουθες ποινές. Ναι. Α. Χρηματική ποινή 40.000 ευρώ έως 100.000 ευρώ. Να. Λεφτά υπάρχουν. Εάν τα επεισόδια έγιναν στον εγγένη χώρο του γηπέδου. Μέσα στον αγωνιστικό χώρο. Ναι. Τα αποδυτήρια θεωρείται γνωστά. Περίμενε, χώρο. Θα τα δούμε όλα γιατί τα λέει. Τα λέει, τα λέει. Β. Χρηματική ποινή 50.000 ευρώ έως 120.000 ευρώ εάν τα επεισόδια έγιναν στις κερκίδες ή στα αποδυτήρια. Να, άρα είμαστε στο Β. Στο Β είμαστε, ναι. Ο εγγένη ναι. χώρο θεωρείται οι τέσσερις γραμμές του γηπέδου. Ναι. Γάμα. Στις ανωτέρω περιπτώσεις Α και Β και ανάλογα με τη βαρύτητα των επεισοδίων, το δικαστικό όργανο συσσωρευτικά με τη χρηματική ποινή δύναται να επιβάλλει και διεξαγωγή ενός ή δύο αγώνων χωρίς θεατές. Άρα και αυτό το κρατάμε. Ναι.
Δέλτα, χρηματική ποινή 70.000 έως 150.000 και ποινή από 2 έως 3 αγωνιστικές χωρίς θεατές και αφαίρεση 3 βαθμών από το βαθμολογικό πίνακα, εάν τα επεισόδια έγιναν μέσα στον αγωνιστικό χώρο. Μέσα στον αγωνιστικό χώρο. Δεν έγινε, δεν μας ενδιαφέρει. Το αποκλείουμε. Έψιλον, σε περίπτωση υποτροπής. Ναι. Των περιπτώσεων Α, Β και Δ σε επόμενο αγώνα της ομάδος, ως τη λήξη της μεθεπόμενης αγωνιστικής περίοδου, η χρηματική ποινή που προβλέπεται για κάθε επιμέρους πράξη επιβαρύνεται και μπορεί να ξεπεράσει το ανώτατο προβλεπόμενο για την πράξη αυτή όριο, φτάνοντας μέχρι το ποσό των 200.000 ευρώ προσαυξονωμένου του ποσού αυτού κατά 50.000 ευρώ για κάθε περαιτέρω υποτροπή. Αυτό μπορεί να συμβεί. Μπορεί. Επιπρόσθετα επιβάλλονται. Δεν μας ενδιαφέρουν. Τα λεφτά υπάρχουν. Θέλουμε τους βαθμοί. Ναι, να τώρα μας εδώ φτάνουμε. Ναι. Ποινή διεξαγωγής αγώνα χωρίς θεατές για 3 αγωνιστικές στην πρώτη υποτροπή. Επαυξανωμένου του αριθμού των αγωνιστικών κατά μία για κάθε νέα υποτροπή. Β. Ποινή αφαίρεσης 3 βαθμών από το βαθμολογικό πίνακα για την πρώτη υποτροπή. Ναι. Του αριθμού αυτού επαυξανωμένου κατά 1 για κάθε νέα υποτροπή. Ναι. Άρα για το μείον 6 ναι. Πρέπει να έχει και 3 υποτροπές ο Ολυμπιακός. Έχει. Δεν ξέρω. Δεν ξέρουμε. Μάλιστα. Παρακάτω. Μήπως αυτά. Λέει, δεν λέει άλλο. Όχι. Μήπως έχει 3 υποτροπές. Δεν ξέρω τώρα. Πώς είναι. Πώς λογίζεται το μείον 6. Δεν ξέρω. Δωροδοκίες, διαστρέβλωση, αλλίωση, προκαθορισμός για στοιχηματικούς λόγους. Δεν έχει κάτι άλλο. Δεν έχει κάτι. Μάλιστα. Θα το δούμε. Θα το δούμε. Και εσύ τώρα την μπλέκεις, ρε παιδί μου, με τον ΓΚΑΠ και με τον ΜΑΠ. Μα προσπαθώ. Μείον 6 είπαμε. Ο κόσμος είπε μείον 6. Τόσο βολεύει, τόσο θέλουμε. Τι να κάνουμε. Μπορεί να βάλει μείον 9, ρε παιδί μου. Α, καλά, εντάξει. Και να μην έχει διαφορά ο δεύτερος από τον πέμπτο στα play-off. Σωστό και αυτό. Και να είναι στο 0-0. Εν τω μεταξύ, στα play-off, το πώς. Άκου τώρα, βάζω τον κόσμο να κάνει η πράξη. Θα έπρεπε να μπει σαν πρόβλημα μέσα στα σχολιά. Τα οποία ξεκινά και σήμερα και δεν σας χάλασε. Καημένα μου, παιδάκια. Αυτό το ξεχάσαμε. Όχι, καλά. Έτσι να τις δούμε. Για να προκύψει, λέει, η βαθμολογία της κάθε ομάδα στα play-offs, διαιρείται η διαφορά της από την πέμπτη του πρώτου των play-off. Ναι. Με το 5 και γίνεται στρογγυλοποίηση του πηλίκου είτε προς τα πάνω είτε προς τα κάτω. Άρα η πέμπτη που έχει 52 ναι. Δια 5 γίνεται, όχι, η διαφορά. Δηλαδή ο Πάκο έχει 58, ο πέμπτος έχει 52. Γίνεται. Η διαφορά είναι 4 δια 5. 58 με 52 είναι 6. Ναι, ναι. Είμαι στούρνος στα μαθηματικά, αλλά εσύ είσαι περισσότερο. Ουγίδι, ναι, ναι. 6 βαθμοί, 6 δια 5 είναι ένα ακόμα κάτι βγαίνει εκεί, άρα πάει στον ένα βαθμό. Μάλιστα. Αν ήταν, αν η ΑΕΚ είχε ισοπαλία, γινότανε, θα ήταν στους 50, γινότανε 8 δια 5, ήταν πάνω από το 1,5 του επί του μαθητού και πήγαινε στους 2 βαθμοί. Παναγιά και Χριστέ, τι είναι αυτά τι μας βάζουν. Αν έχει πάντως κάποιος διαφορετική ενημέρωση για τον καύνο μου τη στείλει, γιατί με ενδιαφέρει το θέμα. Σε ενδιαφέρει, θα γίνει. Ναι, προφανώς. Δικαστική αντιπρόσωπος του λόγου επειδή. Να σε στείλουμε, παιδί μου, να σε στείλουμε, γιατί όχι. Δεύτερη ώρα του λόγου επειδή με τον αυτοκινητόδρομο Αιγαίου και τον πομποδέκτη τη Segway, με τον οποίο περνάς ηλεκτρονικά τους περισσότερους ελληνικούς αυτοκινητοδρόμους, οργανώνεις και παρακολουθείς πιο εύκολα τα έξοδα και τα δρομολογιά σου. Και διαχειρίζεσαι τον e-way λογαριασμό σου και τόσα και τόσα άλλα. Έχεις μέχρι και 80% φθηνότερα διελεύσεις για το Ιωταχή, έως και 22% φθηνότερα για φορτηγά και λεωφορεία, μέχρι και 11% συνολική έκπτωση για λεωφορεία για φορτηγά, έως και 90% φθηνότερα για τις μηχανές. Και μπορείς να αποκτήσεις τον πομποδέκτη της e-way είτε πηγαίνοντας ένα από τα σημεία εξυπηρέτησης πελατών, είτε τηλεφωνώντας το 24 10 74 1440, είτε συμπληρώνοντας την ηλεκτρονική αίτηση που θα βρεις στο site σε grmotorway.gr. Και πομποδέκτης της e-way θα σου αποσταλεί εντελώς δωρεάν στο χώρο που επιθυμείς. Καλημέρα στη γραμμούλα. Καλή σας ημέρα. Καλώς το να. Καλημέρα. Υπερταμπλούχοι και υπερσασμένοι, τι κάνετε? Πάρα πολύ καλά, εσείς? Πολύ καλά και εμείς. Και ανοδούχοι στην Α2. Να τα λέμε. Και ανοδούχοι, ναι βέβαια, λίμωνο. Ανοδούχοι στην Α2. Με βουγιούκα στο γήπεδο, Ηρακλής έχει κάνει... Τρένο πάει. Τρένο πάει στο μπάσκετ. Να τα λέμε αυτά. Ο Πόλωνας πώς πήγε το Σάββατο? Δεν έπαιξε, είχε πονόκυλο. Αχ, και εσύ το πρόσεξες ότι δεν έπαιξε. Μαζί και αλλά... Βασικά όλοι το προσέξαμε, δεν πρέπει να κερδίζουμε απάνω τα μάτς. Δηλαδή πιστεύω ότι έχει προσέξει και ο ίδιος ο Μαρκόπουλος. Νόμιζα ο ίδιος ο Απόλλωνας. Ο Απόλλωνας έχει πάει να πάρει τον καιρό. Σκοπός που να το πάρουν και να το πληρώνουν. Αυτό είναι άλλη ιστορία. Έπαιξε ρε εσύ.
Έπαιξε, έπαιξε από να συγγνώμη, δεν παρακολουθώ μπάσκετ. 7 λεπτά και 37 δευτερόλεπτα. Έτσι κι αλλιώς ο λαός του ΠΑΚ θα παρακολουθήσει μπάσκετ από το άλλο Σάββατο, παίζει με τον Άρη. Το πρωτάθλημα. Θα είμαστε εκεί, θα παρακολουθήσει μπάσκετ όταν σταματήσει να παρακολουθεί ποδόσφαιρο. Αυτό το έχουμε ξεκαθαρίσει από την αρχή. Εντάξει, όσο υπάρχει ποδόσφαιρο στη μέση, ο λαός του ΠΑΚ θα παρακολουθεί μπάσκετ μόνο το τελευταίο λεπτό του αγώνα και αυτό μόνο όταν η διαφορά είναι στους 2 πόντους. Αλλιώς δεν έχει νόημα. Χθες πανηγύρισες πρωτάθλημα. Εγώ από χθες ψάχνω να βρω πώς μπορώ να παραγγείλω και είναι μπουζάκια που γράφω 44 πάνω. Μη γελάς. Αύριο μεθαύριο στο eBay αυτά πιάνουν χρυσάφι. Λες, ε. Συλλεκτικά κομμάτια. Για οι συλλέκτες ανά τον κόσμο κάτι τέτοιες τα κυνηγάλε. Ναι, μπορεί. Δεν θυμάσαι την επιστολή που απάντησε με τη φανέλα που είχε αγοράσει ένας συνδός Μαλαισιανός. Νομίζω ότι στη Σέλτη ήταν που είχαν τυπώσει το σήμα ανάποδα. Το θυμάσαι? Όχι, όχι, δεν το θυμάμαι αυτό. Ένας είχε παραγγείλει λοιπόν μια φανέλα στο eBay μιας ομάδας αγγλικής. Δεν θυμάμαι ποιες ομάδες ήταν. Η οποία του ήρθε το ανθρώπου, ρε παιδί μου, αλλά έχει το σήμα ραμμένο ανάποδα. Ναι. Και έστειλε επιστολή στην ομάδα, η οποία χιουμοριστικά το απάντησε σε επιστολή γραμμένη ανάποδα. Σε πληροφορώ ότι ο τύπος πούλησε και τη φανέλα και την επιστολή. Ναι. Για θησαυρό. Εντάξει. Ωραία, να γίνουν τέτοια λάθη να γίνονται, πα και οικονομήσουμε. Άρα λοιπόν αυτή τη φανέλα είναι 44. Ναι. Αύριο μεθαύριο. Δεν τη χρειάζεται και ούτω ή άλλω τώρα, τι. Α, την έχουμε για καλό και κακό. Να βγάλουμε και ένα φράγκο, έχουμε και διακοπές να πάνε. Δεν έχω ξαναδεί άλλη φορά του άλλου ομάδα να τυπώνει νούμερο πάνω σε φανέλα και τα play-off. Δεν το ξαναδεί άλλη φορά αυτό το πράγμα. Είναι φοβερό. Ολυμπιακός. Πάντως για να δώσουμε εμένα αυτό που με απασχολεί και μπορούμε να το ρεπορτάζ πώς μπορεί να προκύψει από άσχετες περιπτώσεις. Εγώ άρχισα από χθες να εξετάζω για να δούμε αν όντως ο ΠΑΟΚ θα πάρει το πρωτάθλημα, έστω και στα χαρτιά, τι σχήματα έχει πόλη στα μπουζούκια. Τι έχει. Ήρθε ο Μαζονάκης. Εντάξει, ένα σύν μάλλον. Ένα σύν. Ναι. Νομίζω έχει Νατάσα Θοδωρίδου. Ναι, έχει. Δύο σύν. Ναι. Μάκης Δημάκης ήρθε. Δεν ξέρω. Για δεν βάλτε ξέρουμε. Το. Να δουλέψει το μυαλό σας λίγο. Ήδη είμαστε τροπεούχοι. Ήδη είμαστε. Νομίζω ότι ήδη κλείνουμε τραπέζι και ψάχνουμε το επόμενο σχήμα. Το οποίο θα φάμε την επόμενη μέρα, το κυπέλλου. Έτσι. Τίποτα. Όλα πάνε. Εγώ ξέρω ότι στην ιστορία και ο Αλ Καπόνε διαφοροδιαφυγή πιάστηκε. Mm-hmm. Έτσι. Ναι. Οι άλλοι έχουν κάνει τα όργια τους και θα τους καθαρίσει η ομάδα στην κατρική τους. Αυτό πώς το κόβεις. Η Νότιχαμ. Ποια Νότιχαμ, εσύ, ο Πλατανιάς, στο χωριό μου εδώ, η Ρωϊκή Κρήτη. Α, καλά. Μας έδωσε πρωτάθλημα, εμάς και τους κόβει το πρωτάθλημα αυτούς, τι άλλο θέλει. Φοβερό δεν είναι. Το χωριό του Μαρινάκη. Ωραία Δευτέρα πάντως. Κοίταξε, άμα τα πιάσεις όλα από την αρχή, αν μιλάμε για τον ορισμό της Θείας Δίκης ανά την ιστορία, δηλαδή στο πέρασμα των αιώνων, είναι η φετινή χρονιά. Από την αρχή μέχρι το τέλος, άμα την πιάσεις. Θες τους μείον βαθμούς, θες ότι χάνουν το πρωτάθλημα λόγω τραμπουκισμών, θες ότι χάνουν από θηγατρικές, θες ότι το χάνουν μείον βαθμούς όπως κάναν τόσα χρόνια και πήραν άλλα πρωταθλήματα. Δηλαδή, η θεία δίκη, ρε παιδί μου, ο ορισμός της θείας δίκης. Το έχεις σίγουρα δηλαδή εσύ, είμαστε πια πρωταθλητές δηλαδή τραγουδάς. Εγώ θεωρώ ότι σίγουρα το καλοκαίρι θα είμαστε πρωταθλητές. Αυτό όμως είναι μια άλλη ιστορία. Το θεωρώ τελευταία 30 χρόνια αυτό το πράγμα και το καλοκαίρι. Έγινε, σε ευχαριστούμε. Όχι, αντικειμενικά είναι μια ελπίδα. Εντάξει. Έγινε, έχεις κάτι να πιστεύεις. Εντάξει, οκ. Σε φιλούμε. Σας χαιρετώ, καλή δουλίτσα. Τσαο. Καλημέρα στη γραμμούλα. Καλημέρα σας, καλημέρα. Καλώς τον. Τι κάνετε, χρόνια πολλά, Χριστός Ανέστη. Χριστός Ανέστη, αληθώς. Ναι, τελείωσε και η αδειά μας, πάμε στη δουλειά. Να το, σαν τα σχολιά και εσύ. Α, μπράβο, εντάξει. Δεν πειράζει. Προέκυψε. Ξεκουραστήκαμε, απολαύσαμε. Απολαύσαμε την οικογένεια, τα παιδάκια μας. Να χαρά. Περάσαμε ήρεμα, χαιρόμαστε. Ωραία. Καιρό δεν μας έκανε βέβαια, αλλά δεν πειράζει. Τι να κάνεις, δεν πειράζει. Αρκεί ξάπλα. Τελείωσε το κανονικό πρωτάθλημα. Όχι. Τώρα ξεκινάει. Είναι άλλη εβδομάδα. Τώρα ξεκινάει το κανονικό πρωτάθλημα. Στα δικαστήρια. Στα δικαστήρια. Mm-hmm. Ας θυμηθούμε μια χρονιά, ρε. Ας κάνουμε μια ανασκόπηση στο παρελθόν. Mm-hmm. Και να δούμε, ας θυμηθούμε μια χρονιά που δεν πήγε ποτέ στα δικαστήρια το πρωτάθλημα. Τώρα πλέον αυτή θα είναι η στατιστική. Ναι. Το ελληνικό ποδόσφαιρο. Μα θα έχει και για τη Football League από ό,τι μας λέει εδώ η Κατερίνα. Εφού υπάρχει δικαστήριο. Καλά, εκείνο δεν πρόκειται να τελειώσει ποτέ. Έκανε πόσο να ξεκινήσει. Ναι. Πότε ξεκίνησε, η Football League ξεκίνησε Οκτώβριο. Οκτώβριο ξεκίνησε. Ναι. Εντάξει. Η δίκη της Νιρεμβέργης 3 χρόνια κράτησε. Ναι, κάπως έτσι.
Λοιπόν, οπότε καθίστε, μην είστε βιαστικοί. Εντάξει, τώρα και προχθές τι ήτανε, μωρέ, πέντε παίκτες από 1,5 μέτρο καθένα στο site. Εμείς τη σημαία δεν θα τη σηκώσουμε, γιατί να τη σηκώσουμε. Το καλύτερο offside που έχω δει ποτέ, δεν έχω ξαναδεί τόσο. Τόσο offside. Μου γράφανε στη σελίδα στο λόγο, επειδή φίλοι λέει, έκανα λέει τόσο καιρό να εξηγήσω στην κοπέλα μου τι είναι το offside. Βλέπει τώρα τη φάση του Λαμία Πανσεραϊκός. Πάνε όλα, καταρρύπτονται όλα. Ναι, άιντε πάλι από την αρχή. Δε φίλε, Μπάμπη. Συγγνώμη, παιδί μου. Η τεθλασμένη να τη βάλουμε τη γραμμή πάλι και δεν καλύπτεται κανένα. Κοίταξε, καλύπτεται από τη γραμμή της εστίας. Εκείνη η μόνη γραμμή που είναι ίσια. Άστα. Απίστευτα πράγματα. Να σε καλά, καλημέρα. Καλημέρα στη γραμμούλα. Καλημέρα, παιδιά, τι κάνετε. Καλώς το να. Πώς είναι, πώς πάει σήμερα, εντάξει. Καλά, είμαστε. Μια χαρά. Δουλίτσα υπάρχει. Κάτι γίνεται. Ωραία. Κάτι γίνεται. Παιδιά, αυτό που γίνεται στην Ελλάδα, στο Σιλάκι στη σελίδα, δεν ξέρω αν το είδες. Το είδα. 44 σιέσες, λέει, 43 τίτλοι. Άντε, εξήγησέ το τώρα. Πώς θα το πούμε στα παιδιά μας αυτό το πράγμα. Είναι και αυτό ένα μαθηματικό παράδοξο, μπορούμε να το θεωρήσουμε ως έτσι. Και αυτό πάλι φταίει ο ΣΥΡΙΖΑ. Ναι. Πάλι φταίει ο ΣΥΡΙΖΑ. Ναι. Πρωτάθλημα με ΣΥΡΙΖΑ. Έχουμε δύο πρωταθλητές. Πρωταθλητής Βορρά και πρωταθλητής Νότου, ίσως. Να, και μετά γκρινιάζετε. Δεν σας αρέσει ο ΣΥΡΙΖΑ. Έτσι θα τελειώσουμε. Πρωταθλητής Απριλίου και πρωταθλητής Μαΐου. Κάπως έτσι θα γίνει. Κάθε μήνα είναι σαν τα ζώδια. Θα είναι πρωταθλητής προδικαστηρίων και μετά δικαστηρίων. Έτσι, όχι, τώρα θα είναι πρωταθλητής ο κρυός. Μετά θα είναι ο ζυγός. Έτσι θα αλλάζει αυτό το πράγμα. Και η πιο σοβαρή δήλωση έγινε χθες, μάλλον από τον Μαρινάκη, ο οποίος είπε θα κάνουν ομάδα να κερδίζουν και τους δικαστές. Το είπε. Δεν το είπα, αυτό εννοώ με λίγα λόγια. Ωραίο. Σαν να το έγραψε το Twitter. Ωραία, μας αρέσουν αυτά. Μα τώρα ξεκινάω. Τώρα αρχίζουν τα ωραία. Τώρα αρχίζουν. Πάντως φαίνεται η γύμνια του ΠΑΟΚ στη διοίκηση. Δεν έχουμε αυτό που είπατε κι εσείς πριν, ένα χρύσανθο. Ναι. Να μας αναλύσει, να μας βγάλει πέντε πραγματάκια, ναι. Να ξέρουμε κι εμείς τι γίνεται, ρε παιδιά. Τίποτα. Κανένας, όλοι είναι αμήχανα στέκουνε μπροστά σε αυτήν. Τώρα ο Χρήστος θα το είχε από το πρώτο δευτερόλεπτο, θα το είχε αναλύσει. Έτσι, τι Σταύρος, τι Δημήτρης, γατάκια όλοι. Δεν μπορούν τα παλικάρια που λέγει και ο Άγγελος. Έτσι είναι. Λοιπόν, να έχετε μια πανέμορφη μέρα, παιδιά. Επίσης, καλό δρόμο, καλή δουλειά. Τσάω. 2-31-0-287-38 για τηλέφωνο επικοινωνίας. FM και ενώ μηνύματα και αποστολή στο 54526. Και λόγω επειδή στα Facebook μας βρίσκεται και μας λαϊκίζετε και μας ενημερώνετε. Αλληλοενημερωνόμαστε. Με την Κρύπτονο τον Γκάζ μαζί μας σε αυτή τη δεύτερη ώρα. Κρύπτονο τον Γκάζ Σέρβις Χάρης Γουρνιός. Μοναστηρίου 381 μετά το αστυνομικό Μέγαρο. Και στο τηλέφωνο 2310-55-80-83. Με τα βέλτιστα συστήματα αγραριοκίνησης νέας γενιάς Optima Nano, μόνο με 495 ευρώ, 3 χρόνια εγγύηση και με δόσεις χωρίς τη μεσολάβηση τραπεζών. Και η Μονταλουμίν με ενεργειακά συστήματα κουφωμάτων αλουμινίου και PVC, κάγκελα ασφαλείας, σίτες, ντουλάπες αλουμινίου, πόρτες ασφαλείας, εσωτερικές πόρτες, τοποθέτηση αντιδιαρρηκτικού μηχανισμού ασφαλείας σε ανοιγόμενα ή σειρώμενα κουφώματα και σέρβις κουφωμάτων αλουμινίου και PVC, σέρβις ρολών και σιτών. Αναβαθμίστε τώρα τη θωρακισμένη σας πόρτα με αδιάρρηκτη κλειδαριά νέας τεχνολογίας στην Στρατηγού Μακρυγιάν 92 στην Άνω Λιούβολη και στο τηλέφωνο 2310-600-722, στο mondalumin.gr, στο Facebook και στο Instagram. Μαζί μας και οι σημαίες ψωμιάδη, σημαίες ομάδων και κρατών, Λάβα Ραπανό, ψηφιακές εκτυπώσεις σε πανί, λογότυπα επιχειρήσεων, Banner Street Flags και Beach Flags. Στη Βασιλέως Ηρακλείου 10 και στο τηλέφωνο 231-0532-000. Επίσης και η Ιντερβέντεν, εδώ πάντα καθημερινά, εκεί γύρω στις 7.30 μας ενημερώνει για αποτελέσματα σε Ολλανδίες, Γερμανίες και όχι μόνο, γιατί το στοίχημα είναι η δικιά μας υπόθεση, αν μη τι άλλο. Στην Bundesliga χθες, Σάλκε Λιψία 1-1, Φράιμπουργκ Μπάγκερ Λεβερκούζεν 2-1, το Σάββατο Gladbach Dortmund 2-3, Αμβούργο Ντάρμστατ 1-2, Ingolstadt Βέντερ Βρέμις 2-4, Μπάγκερ Μονάχου Μάιντς 2-2, Χέρτα Βερολίνου Βόλσμπουργκ 1-0, Άιντραχτ Φρανκφούρτης. Ας μπουρέφρα φρούτιζε. Το ίδιο πράγμα. 3-1. Να καταργηθεί.
να καταργηθεί ο χορηγός, να αλλάξει πρωταθλήματα, ρε χορηγέ, κάνε μας κάτι άλλο. Και Κολονία Χόφενχάιμ 1-1. Χθες πέτυχε και τηλεοπτική διαφήμιση της Ιντερβέντερ, πολύ χαιρόμουν. Ναι, δικά μας, σαν να είναι δικιά μου. Δικιά μου. Σκέφτεσαι εμένα, ρε παιδί μου. Βλέπαμε το καταπληκτική τοποθέτηση προϊόντος. Ρεάλ Μπαρσελόνα και δείχνει την τηλεοπτική διαφήμιση στο TTV. Το βάλε Μπάμπης. Και τη λέω, δείτε, δικιά μας είναι αυτή. Μόνη της, είναι δικιά μας. Γύρισε το δίπλα τραπέζι και με κοιτούσε. Απορούσε τι έχω στην Ιντερβέντερ. Με το κες. Κονομάμε, παίζει και κονομάμε. Βέβαια, χθες εκεί μας καταντήσαν να βλέπουμε και ελ κλάσικο. Ωραίο ήταν. Πολύ ματσάρα αυτό. Πολύ ωραίο παιχνίδι. Στεναχωρέθηκα που ήταν τόσο ωραίο το παιχνίδι. Και ήταν αυτό που δεν σε νοιάζει ποιος θα κερδίσει. Σου είναι αδιάφοροι και οι δύο. Σου είναι αδιάφοροι γιατί εμείς είμαστε Βαλένθια. Παρ' όλα αυτά, να σου πω κάτι. Θέλαμε λίγο Μπαρσελόνα παραπάνω με την έννοια ότι να πάρει λίγο έτσι. Να έχει ενδιαφέρον το πρωτάθλημά του. Διότι γιατί θέλουμε παντού. Δηλαδή, εκεί δεν έχει δικαστήρια. Κάντε κάτι με τα δικαστήρια, μωρέ. Στη Λα Λίγκα, μην είστε τόσο ξενέρωτοι. Αλλά ήταν αυτό στέλνου. Που πανηγύρισε ο Μέση, έβγαλε φανέλα, πήρε κίτρινη, γίνανε όλα. Γίνανε όλα μέσα. Όλα όπως έπρεπε. Στο 90 κόκκινε. Ναι. Απίστευτη εξέλιξη. Καλά. Σκέψω αυτόν τον πανηγυρισμό τώρα σε ελληνικό γήπεδο, αυτό που έκανε ο Μέση. Θα είχαν μπει μέσα και δεν βέρνανε. Θα είχαν τελειώσει αυτό το πράγμα. Ναι, είδες, εδώ το αποθεώναμε. Ο Μέση, άμα το κάνανε στην Ελλάδα, θα... Για να ξέρουμε με τι έχουμε να κάνουμε. Η παρέα με την οποία το έβλεπα ήταν ένας κύριος ο οποίος είναι Άρης και ένας κύριος ο οποίος είναι Ολυμπιακός. Και εσύ, ο παδός του Ηρακλείου, άρα απουσιάσαμε την παρέα Παοξίδες. Ναι. Να τα λέμε και αυτά. Στον προστάτραπεζι ήταν δύο παιδιά τα οποία δεν ασχολούνται με το ελληνικό πρωτάθλημα. Ναι, ναι. Και ο ένας ήταν Ρεάλ και ο άλλος ήταν Μπαρτσελόνα. Και σκοτωνόσαν το. Όχι, γελούσαν τόσο πολύ με αυτά που λέγαμε. Ναι. Το ότι έχει πει ο ένας από τους δύο κυρίους για το κούρεμα του Κριστιανό και τις αντάβιες, καλά. Αυτός στο κορδελιό κουρεύεται. Καλά, γνωστά είναι αυτά, εννοείται. Το κορδελιό έχουν αφιερωμένα κομμωτήρια στον Κριστιανό, εννοείται. Πανηγυρίζαμε όλα τα γκολ. Όποιος έβαζε γκολ, εμείς πανηγυρίζαμε, χαιρόμαστε. Για τη χαρά του αθλήματος. Και δεν είχαμε παίξει και στοίχημα κανένας από τους τρεις. Εκεί μας καταντήσανε. Αλλά το πανηγυρίζαμε. Εκεί μας καταντήσανε, Βουλιουκά. Πάντως ήταν ένα καταπληκτικό παιχνίδι και όλη η διακύμανση να τρώει η Μπαρτσελόνα να βάζει γκολ, να κάνει 2-1. Να χάνει τρομερές ευκαιρίες για να κάνει το 3-1 να το κερδίσει. Ή το προηγήθηκε η Ρεάλ στα καπάκια, απάντησε η Μπαρτσελόνα. Πήρε το προβάδισμα, ισοφάρισε με 10. Ανοίχτηκε η Ρεάλ, θα μπορούσε να κάνει το 3-2 με 10. Και στην τελευταία ακριβώς φάση, στο 92, ο Μέση έδειξε την κλάση του, μίλησε. Είχε καιρό να μιλήσει ο Λιονέλ Μέση. Καλά τώρα τα είχα, εντάξει. Ναι, για πες κι άλλο. Αυτό. Άρα παρόλα αυτά έδειξε ότι είναι ποδοσφαιριστής κλάσης. Είναι εδώ. Άσχετα που εμείς το βρίζουμε γιατί στην Αργεντινή δεν μας κάνει τίποτα να πούμε. Είναι ένας άλλος Μέση, ένας Dr. Jekyll, ένας Mr. Hyde. Έπιασε η Μπαρτσελόνα την Ρεάλ στην βαθμολογία. Αλλά... Και προηγείται η Μπαρτσελόνα σε περίπτωση βαθμίας. Σε περίπτωση βαθμίας, αλλά υπολείπεται ένα παιχνίδι ακόμα. Λιγότερο. Και ας μην ξεχνάμε ότι παραλίγο να χάσει η Μπαρτσελόνα το παιχνίδι όπως το έχασε στο Camp Nou με γκολ του Ράμος στο τέλος. Εξού και έκανε και το τηλεφωνάκι το περιβόητο, ο οποίος Ράμος αποβλήθηκε. Έκανε ένα αλλά πώς δεν του πήρε και τα δύο ανατολάκι στάκλιν. Ωραία. Αυτά που λέμε. Ω, παιχταράδες και τέτοια. Και έκανε ένα κατσικό τάκλιν. Τους κότους. Εντάξει. Ναι, αλλά μετά έβαλε γκολ. Μετά τους έδειξε. Καλημέρα στη γραμμούλα. Καλημέρα τα παιδιά. Καλώς το να, καλώς το να. Ο σωστός τύπος στο Wikipedia, πάω λίγο παραπίσω, είναι τσακωνόσατε. Έτσι. Σε βάλω να το κλείνεις και να μας το πεις αύριο το πρωί. Αναμεταξύτωνε. Αναμεταξύτωνε, αυτό είναι σωστό. Έτσι, αυτό είναι σωστό. Παιδιά, καλή εβδομάδα να έχουμε. Σας καταγγέλω γιατί μιλάτε για Μπαρτσελόνα ενώ σώθηκε η Ρακλάρα. Τα είπαμε στην αρχή αυτά. 6 και 7 τα είπαμε. Άλλως αυτά είναι δεδομένα σε αυτή την πόλη. Όλη την εκπομπή πρέπει να τα λέτε. Όχι μόνο τα είπατε. Όλη την εκπομπή πρέπει να ασχολείστε με τον Ηρακλή. Με τη βοήθεια του Πανθρακικού σωθήκαμε. Με τη βοήθεια του Πανθρακικού και του ΠΑΟ και όλα αυτά δεν έχει σημασία. Ο Ηρακλής σώθηκε και αυτό είναι το μήνυμα της εβδομάδας. Και ας με κράζουν όλοι. Βγαίνω παιδιά στην αερογέφυρα, καλές διαφημίσεις, καλή εβδομάδα. Επίσης, ναι, καλό δρόμο, καλά, καλό δρόμο. Έτσι λοιπόν πηγαίνουμε και εμείς σε διαφημίσεις, πάντα με την ευγενική χορηγία και πάσα στον κενό χώρο του φίλου μας του Παλιογερίσκιου.
Και επιστρέφουμε εδώ για το τελευταίο μισάρο του λόγο επειδή. Το δικαστικό λόγο επειδή σήμερα. Δικαστικό παιδί μου, αισθανόμαι σε το. Να βάλουμε τίπενο αυτά. Νόμος και τάξη. Matlock. Boston Illegal. Δεν ξέρω ποιες άλλες δικαστικές σειρές. Και το Good Wife είναι ωραίο. Και το έχω δει. Αυτό είναι εισαγγελέα και αυτή είναι δικηγόρο. Αρχίσαμε αυτά. Εντάξει. Okay. Λοιπόν, επιστρέφουμε σε πολύ σύντομο χρονικό διάστημα. Μείνετε συντονισμένοι. Επιστρέψαμε κυρίες και κύριοι. Εδώ στο λόγο επειδή, στο τελευταίο μισάωρο της εκπομπής μας. 7 και 37 πρώτα λεπτά. Καλημέρα σε όλο τον κόσμο, καλημέρα σε όλο τον πλανήτη που τώρα συνδέεται με την πραγματικότητά μας. Τελειώσανε και οι αδειούλες από ό,τι ακούμε για πολύ κόσμο. Καλά να πάθουμε. Βρε, καλό ψυχή κι εσύ. Τελειώσανε και οι διακοπές για τα σχολιά, καθηγητέ, μαθητέ, κάθε κατεργάρι στον πάγκο του. Ο αυτοκινητόδρομος Αιγαίου διευκολύνει τις μετακινήσεις μας. Για τους επαγγελματίες που ξαναβγαίνουν στους δρόμους, ενδεχομένως. Ταξιδεύουμε εύκολα, άνετα, με τον ποποδέκτη της Segway στην Βόρεια, Κεντρική και Νότια Ελλάδα, περνώντας από τις ηλεκτρονικές λωρίδες των περισσότερων ελληνικών αυτοκινητοδρόμων, χρησιμοποιώντας μόνο τον ποποδέκτη της Segway. Μέχρι και 80% φθηνότερα διελεύσεις για τα γιοταχή, έως και 22% φθηνότερα για τα φορτηγά και τα λεωφορεία, μέχρι και 11% συνολική έκπτωση για λεωφορεία και φορτηγά, έως και 90% φθηνότερα για τις μηχανές. Και μπορείς να αποκτήσεις τον ποποδέκτη της Segway είτε πηγαίνοντας ένα από τα σημεία εξυπηρέτησης πελατών, είτε τηλεφωνώντας το 24 10 74 14 40, είτε συμπληρώνοντας την ηλεκτρονική αίτηση που θα βρεις στο site της aegeanmotorway.gr και ο ποποδέκτης της Segway θα σου αποσταλεί εντελώς δωρεάν στο χώρο που επιθυμείς. Και η Krypton Auto Gas Service Χάρης Γουρνιός μαζί μας. Στη Μοναστηρίου 381 μετά το Αστυνομικό Μέγαρο. Και στο τηλέφωνο 23 10 55 80 83 με τα βέλτιστα συστήματα αγραριοκίνησης νέας γενιάς Optima Nano. Μόνο με 495 ευρώ, 3 χρόνια εγγύηση και με δόσεις χωρίς τη μεσολάβηση τραπεζώνε. Και η Mod Alumin με ενεργειακά συστήματα κουφωμάτων αλουμινίου και PVC, κάγκελα ασφαλείας, σίτες, ντουλάπες αλουμινίου, πόρτες ασφαλείας, εσωτερικές πόρτες. Τοποθέτηση αντιδιαρρηκτικού μηχανισμού ασφαλείας σε ανοιγόμενα εσυρώμενα κουφώματα και σέρβις κουφωμάτων αλουμινίου και PVC, σέρβις ρολών και σιτών. Αναβαθμίστε τώρα τη θωρακισμένη σας πόρτα με αδιάρρηκτη κλειδαριά νέας τεχνολογίας. Στη Mod Alumin, Στρατηγού Μακρυγιάννη 92 στην Άνω Ηλιούπολη και στο τηλέφωνο 23 10 600 722 στο modalumin.gr, στο Facebook και στο Instagram. Μαζί μας και οι σημαίες ψωμιάδη για όσους ετοιμάζουν λάβαρα πανό για πανηγυρισμούς και φιέστες και κατακτήσεις τροπέων, ψηφιακές εκτυπώσεις επανή, λογότυπα επιχειρήσεων, banner, street flags και beach flags στη Βασιλέως Ηρακλείου 10 και στο τηλέφωνο 231-0532-000. 231-0287-38 για τηλέφωνο επικοινωνίας με την εκπομπή μας, FM και ενώ μηνυματάκια αποστολή στο 54526 και λόγω επειδή στο Facebook. Τα λέμε και εκεί. Καλημερίζουμε τον φίλο μας τον Παύλο που μας γράφει. Καλημέρα και στους δυο σας. Εγώ λέει όταν πήρα το διαρκείας μου μέσα στην τιμή ήταν και τα play-offs. Ρε λέτε να πάρουμε κατά λάθος πρωτάθλημα και να μην τα δω. Τα λεφτά μου πίσω. Να πάει να δεις άλλη ομάδα. Δεν μπορεί να πάει σε άλλους, όντως. Αλλά δεν μπορεί, θα πρέπει να πληρώ. Γιατί? Θα πρέπει να πληρώσει. Όχι, θα πει εγώ το πλήρωσα αυτό με το διαρκείας. Να τα ζητήσετε από την ομάδα μου. Μάθαμε να πλαερώνουμε από το ξεκίνημα. Βέβαια ένα άλλο πρόβλημα που ανακύπτει και φυσικά μόνο το λόγο επειδή θα σας δώσει τις περαιτέρω παραμέτρους που δεν θα τις αντιληφθεί κανένας, είναι ότι σε περίπτωση λέμε τώρα όπου γίνει όλο αυτό το σκηνικό με μείον 6 και πάρει ο Πάκου το πρωτάθλημα, ναι. Κυριακή δεν έχει μπουζούκια η πόλη. Εκεί μας καταντήσανε. Ναι, Παρασκευή Σάββατο έχουμε Παρασκευή Σάββατο μπουζούκια. Είναι όλα τα σχήματα που είδαμε ναι. Εδώ που έχουν έρθει στην πόλη. Λέμε έρχεται Μαζονάκης, είναι Τάσα Θοδωρίδου, είναι ο Βασίλης Καράς, έχει πράγμα. Την Κυριακή, πού θα πάνε να πανηγυρίσουνε. Εδώ στο... Εδώ, τι να το καραμέλο. Κάνει, ρε παιδί. Καραμέλο εδώ στο φίλο μας, στο Σταύρο. Είναι ανοιχτό είναι. Έτσι, τώρα που πέρασε πάλι ανοιχτό. Ανοιχτό είναι πάντα. Νομίζω μόνο Δευτέρες δεν είναι ανοιχτό. Ναι. Είναι ένα θέμα και ίσως να προβληματίζει αυτό τους ποδοσφαιριστές. Να μας πάρουν τηλέφωνο να μας ρωτήσουν. Ένα. Δεύτερον, έχω ένα καλό συγκρότημα. Ναι. Μπορεί να παίξει αποκλειστικά για αυτούς να βρουν ένα χώρο. Εγώ θα τους το στείλω. Το έχουμε ξαναπεί ότι η ορχήστρα μας, κυρίες και κύριοι, διατίθεται διαγάμους, αραβώνες, συναισθιάζει, μνημόσυνα και πανηγυρισμούς τροπέ.
πεονές χάτος. Ναι. Όποιος θέλει μπορεί να μας προσκαλέσει, γιατί δεν είναι μόνο τώρα για τη Super League. Έχουμε και ναι. Β, Γ, αεριστεχνικά. Έχουμε. Να σου κανονίσω και Α2. Κανονίσω Α2. Καλημέρα στην Γραμμούλα. Καλημέρα, παιδιά. Καλώς το να. Το βρήκαμε τελικά με τους μείον 6 τα γάπια, τα γκάπ αυτά. Όχι! Πού να το βρεις. Άντε το βρήκατε. Όχι. Φυσικά και όχι. Θα σε πω εγώ, ό,τι για πες. Με το να χάσει ο Ολυμπιακός πρωτάθλημα τα ξέρω. Λοιπόν. Έχει να κάνει όλη η ιστορία έναν θα πιστέψουν το β' παρατηρητή που έστειλε ο ΠΑΟΚ. Αν έφαγε ξύλο ή όχι. Μόνο με αυτό. Αν αποδειχθεί ότι όντως έφαγε κλωτσίες και τα λοιπά και τα λοιπά, είναι μείον 6 και τελείωσε. Το λέει αυτό ότι αν ο Β' παρατηρητής που έστειλε ο ΠΑΟΚ... Ναι, είναι για αξιωματούχο αν προφυλακιστέ και τα λοιπά. Mm-hmm. Όχι αξιωματικό που άκουσες κάτι ραδιόφωνο. Σε βρήκε. Τσομαρά. Αξιωματούχο, ναι, όχι να προβγάσω ραδιωτικά το παράδειγμα. Εντάξει, πώς μ' αρέσουν αυτά, αρέσει. Ναι, τρελαίνω. Ναι, είχα πεθάνει στο γέλιο, είχα πεθάνει στο γέλιο και δεν το διορθώνει, το αφήνει έτσι. Και μα έτσι είναι. Ναι. Εγώ το είπα και αυτό είναι, τέλος. Κανας λοχαγός άμα έφαγε καμιά κλότσκι. Έτσι, ναι. Μ' αρέσει αυτό. Οπότε μόνο αυτό ισχύει. Εσύ σαν οπαδός του Παναθηναϊκού θέλεις να το πάρει ο ΠΑΟΚ το πρωτάθλημα? Δεν πάει να το πάρει και... Μπρόντμπι, τι με νοιάζει. Αρκεί να μην το πω. Να το βγάζει ο Ολυμπιακός, εμένα αυτό με ενδιαφέρει. Μάλιστα. Και είσαι πλέον ο καθήλυνα αρμόδιος αναλυτής. Να, είδες. Βγήκες εδώ και τα ξακαθάρισες μέσα σε δύο γραμμές. Θα συμβεί αυτό. Δεν προλάβαινα να γίνει την ίδια. Αν είχα να ξεκουβαλήσω να κάνω, λέω εντάξει, κάτι να ρωτήσω. Λέω ότι βρήκαν την άκρη ή όχι. Όχι. Εμείς ναι, αυτό ισχύει τελείως. Όλα εκεί έξω τότε. Αυτό είναι. Δεν είμαστε συνηθισμένοι. Μείον 6 στάνταρ. Είναι πλαφόν. Ναι, είναι πλαφόν και μπορεί να είναι και υποβασμό. Δηλαδή, αν φάει πολύ ξύλο, ναι. Άμα φάνε όλοι οι αξιωματούχοι ξύλο, δηλαδή μπορεί να έχει και υποβασμός. Μάλιστα. Αυτό το κρίνει το δικαστήριο, ναι. Ωραία, και άμα πάει στην έφεση, τι γίνεται? Μειώνεται στο μισό, όπως πάει με τις τιμωρίες των παικτών, ή εξαλείφεται? Μειώνω τις μελανιές. Τίποτα, ναι. Αν πάει στην έφεση, τι? Αν σου πει δεν έφαγε ξύλο. Εγώ δεν διδάχνω την απολογία του. Το παίρνει ο Ολυμπιακός τελείως. Α, ωραία, εξαλείφεται. Αυτό ήθελα να διευκρινίσουμε. Ναι, εννοείται, μα η έφεση αυτό το. Ναι. Είναι πρωτόδικη απόφαση, αυτή είναι η πρώτη τιμωρία μείον 6. Έχει κι άλλα. Θα έχει. Όταν κάνει έφεση και δεχτούν ότι δεν έφαγε ξύλο, εγώ το δέχομαι. Ναι. Δευτεροβάθμια. Εξαλείφεται η ποινή και το παίρνει ο Ολυμπιακός. Κανονικά. Οπότε μπορεί να πανηγυρίσετε, μετά ξαναπανηγυρίσουμε. Τι ωραία! Κάτι εκλογές μου θυμίζει. Να πανηγυρίζουμε όλοι. Όντω έτσι. Να πλακωθείτε και στο ξύλο να πάτε μια τιμωρία, θα πάρω εγώ τρίτο. Έτσι αυτό, ναι. Την Τετάρτη είπαμε να γίνει κανένα 0-3 στο 18. Και να μπουν όλοι μέσα. Σούπερ Λίγκα, ναι. Να είμαστε όλοι, να παίρνουμε πρωτάθλημα μέχρι. Δάκτυλο αλαφούζου λε είναι όλα αυτά. Ναι, εντάξει, ο άνθρωπο είναι πολύ μπροστά. Φέτο η χρονιά. Είναι η χρονιά αλαφούζου από την άλλη, διότι. Πήρε πρώτος άδεια στα κανάλια, το ξεχάσαμε αυτό. Βγήκε πρώτος. Το Survivor σαρώνει, οπότε μην τον υποτιμάει κανείς τον Παναθηναϊκό. Θα την έχει την επιτυχία του με τον ένα ή τον άλλο τρόπο. Ναι, δεν μπορούμε να βάψουμε άλλο κάγκελο, δεν αντέχουμε. δεν αντέχουμε τα πράγματα πάλι. Να σε καλά, σε φιλούμε. Καλημέρα. Καλή δουλίτσα. 2-31-0-287 και 38. Ορίστε, ένας Παναθηναϊκός έπρεπε να πάρει να μας λύσει όλες τις απορίες. Είναι μορφωμένοι άνθρωποι, τα ξέρουνε. Στην Αθήνα βέβαια νομίζω θα έχει περισσότερα σχήματα να κινηθείς, αλλά και εκεί δουλεύουν Παρασκευή, Σάββατο. Είναι ένα έλλειμμα για την πόλη. Αν πάρει πρωτάθλημα η ομάδα της πόλης δεν θα ανοίξουν έξτρα. Δεν ξέρω, καταλαβαίνω. Δηλαδή κανονικά δεν πρέπει να έχει ένα σχήμα Κυριακή βράδυ εδώ σε και επιφυλακή. Ένα στο Αγρίνιο. Έτσι, σε επιφυλακή. Καταλαβαίνεις γιατί τόσα χρόνια δεν παίρνουμε κύπελα? Γιατί είναι κλειστά τα μπουζούκια τις Κυριακές. Κάνε ένα live την Κυριακή εκτάκτος. Κλείνω live για να πάρουμε τίτλους. Κάθε φορά που θα αγωνίζεται μια ομάδα θα κλείνω και ένα live από εδώ και πέρα. Έτσι. Καλημέρα στη Γραμμούλα. Καλημέρα. Καλώς τον να. Κουκλουτζάλης το όνομά μου στα αρτιανά. Ναι, πώς Κουκλουτζάλης. Κουκλουτζάλης. Από τον ιστορικό Κουκλουτζά. Έτσι. Λοιπόν, πιστεύω ότι θα ζήσουμε μεγάλες αλλαγές στα τηλεοπτικά και διαφημιστικά της Ιππηλίου. Γιατί πλέον, το λες αυτό? Πλέον... Χάθηκε. Μας ακούς? Αυτές ήταν οι αλλαγές. Για χάθηκε. Και εγώ είπα ότι θα κάνει μια παύση και θα μας πει ότι σας δίνω χορηγία, είμαι η IBM και σας δίνω εδώ χορηγία στο... Microsoft. Ναι, κάτι τέτοιο ρε παιδί μου.
Ναι, που να λέμε χορηγός επόμενης μας ώρας είναι ο Bill Gates. Και... χορηγός της υπόλοιπης ζωής μας θα είναι ο Bill Gates. Χορηγός της υπόλοιπης ώρας ο Bill Gates και τα κομπιούτερ. Τα κομπιούτερ Microsoft στη μοναστηρίου, ξέρεις. Να δε. Χάσαμε τρεις εξελίξεις και τώρα έχω αγωνία, παιδί μου. Τι θα συμβεί. Χάσαμε τον Bill Gates. Στα δρόμενα τα τηλεοπτικά. 2-31-0-2-8-7-3-8 για οποιαδήποτε άλλη αποκάλυψη μπορείτε να κάνετε ή να μας χορηγήσετε κάτι. Και να μας χορηγήσετε, αλλά κυρίως να μας ξεδιαλύνετε τις όποιες απορίες έχουμε στο μυαλό μας. Γιατί οι μεγαλύτεροι ρεπόρτερ είστε εσείς, αν μη τι άλλο. Μαζί με όλα τα υπόλοιπα. Είχαμε και φουτμπολικ βέβαια το Σαββατοκύριακο. Είδαμε τι συνέβη στη Λαμία με εκείνη την οφσαϊτάρα. 7 άσοι και οι 7 ήταν υπέροχοι. Έτσι κι αλλιώς το πρωτάθλημα μάλλον έτσι δεν θα προχωρήσει μέχρι να φτάσουμε στο παιχνίδι του Άρη με την Λαμία για να έχουμε εξελίξεις. Είναι αυτά τα office Λαμία, πρώτα office Απόλλωνα, δηλαδή είναι μπερδεμένα. Απόλλωνος Μήνης Καλονί 4-0, Όφια Χαρναϊκός 3-0, Πανευσυνιακός Χισαμικός 2-1, Σπάρτη Καλυθέα 2-1, Τρίκαλα Γυνιακός 5-0, Άρης Θεσσαλονίκης Αγροτικός Αστέρας 2-0 και Λαμία Πασεραϊκός 3-1. Κέρδισαν όλοι οι γηπεδούχοι. Στη βαθμολογία τα πράγματα δεν έχουν αλλάξει. 71-68 και 62 για Σμύρνη, Λαμία και Άρη. Αντίστοιχα και η επόμενη αγωνιστική έχει τα παιχνίδια Πανσεραϊκού Άρη την Κυριακή στα Σέρας. Τι ώρα είναι? Στις 5 είναι, στις 5 και στις 7 και Football League, Super League. Δύσκολα τα πράγματα είναι. Χαρναϊκός, Λαμία και Όφη Απολλών Σμύρνης. Εδώ μπορεί να γίνει μια γκέλα. Καλημέρα στη γραμμούλα. Μας έκλεισε γιατί πιάσαμε την μπάρλα μας. 2-30, αλλά πρέπει να ενημερώσουμε και φούτμπολ. Δεν γίνεται. Είμαστε καθήλυνα αρμόδιοι για αυτή την κατηγορία. 2-31-0-287 και 3-8 για τηλέφωνο επικοινωνία. FM και ενώ μηνυματάκι αποστολή στο 54526. Αργεί το Άρης Λαμία. Νομίζω είναι σε δύο αγωνιστικές, αν δεν κάνω λάθος. Θα γίνει το Πανσεραϊκός Άρης, μετά Άρης Αχαρναϊκός και μετά το Άρης Λαμία στο Χαριλάο. Παίζει Όφη Απόλλωνας, ναι. Και μετά παίζει Όφη με τη Λαμία. Όφη διαμορφωτής τροποτινά. Μάλιστα. Καλημέρα στη γραμμούλα. Ναι. Καλώς το να. Εμφανίστηκε νάτος, εμφανίστηκε. Πού και πού. Ναι. Παίρνει και κανένα τηλέφωνο. Μόνο μετά από νίκες και τέτοια. Τι νίκες, τι, πρωτάθλημα. Σιγά. Πρωτάθλημα πήρες. Το πήρα. Δεν ξέρω, έτσι. Μάλλον. Να τα λέμε και όλα, δεν είναι ιδιαίτερος πανηγύρισμος στον Ολυμπιακό. 44 έχουν πάρει ρε εσύ. Βαρέθηκαν. Αυτό. Ή μάλλον ξέρουν τι τους περιμένει και συνδικά τι να μην ξέρω. Έκτο συνεχόμενο, τα τελευταία 15 χρόνια, ξέρω εγώ, 13 τίτλους. Να σε ρωτήσω κάτι. Άξι. Δηλαδή, στον Ανσαριφέτ πώς θα εξηγήσουν, για παράδειγμα, ναι, ότι χτες το πανηγυρίσανε και σε 10 μέρες θα το πανηγυρίσει ο ΠΑΟΚ. Να πήγαινε στον ΠΑΟΚ θα του πούνε. Ναι. Ναι. Λάθος επιλογές. Λάθος επιλογές. Αυτές πληρώνονται. Τις επιλογές μας πληρώνουμε. Ακούς. Γιατί άνοιξε και άλλη ιστορία. Εκεί πέρα με το επεισόδιο με τον Πλατανιά. Τι ιστορία. Ήταν λίγο γκάιντα τους τύπους. Τι ιστορία άνοιξε. Και άλλη δικαστική τέτοια. Άρα θα πάμε τώρα, εντάξει, του χρόνου τα Χριστούγεννα θα πάμε να... Όχι, δεν κατάλαβες. Ναι. Είναι αυτό που μας έλεγε και ο Κρίς. Μείον 7, έτσι πως θα πάνε αυτοί να μπουν κάτι στα play-off. Μάλιστα, δηλαδή θα έχουμε και υποβασμό, ε. Α, καλά, ζούμε σήμερα. Και φαντάζει να σωθεί ο Λεβαδιακός και να πέσει ο Λεβαδιακός. Και στο τέλος θα σωθεί ο Κομπότης, όλα αυτά είναι δάχτυλος. Καλά, εσύ τώρα... Μην το γελάς καθόλου. Έτσι, έτσι, Λεβαδιακά, αλλά δεν μπορούμε να αντέξουμε Super League χωρίς Λεβαδιακό. Λεβαδιακό στην καρδιά μου. Να, είδες. Και δεν έδωσες κανένα παιχνίδι. Εγώ θα δώσω το παιχνίδι, γιατί δεν το έδωσες εσύ. Και εγώ θα έπεφτα. Και εσύ μη χαίρεσαι, θα πέσει λόγω χρεών, άρα. Μάλιστα. Θα Λεβαδιακά, ή θα ανέβει ο Άρης σαν τρίτος, αν πέσει ο Ολυμπιακός. Όχι. Ναι. Αυτός καταλαμβάνει την τελευταία θέση της βαθμολογίας. Λοιπόν, ερώτηση στους παοξίδες. Λοιπόν, μαζί σου, υποβιβάζεται ο Ολυμπιακός, λέμε τώρα, αφού πιάσαμε τα ό,τι να είναι σενάρια. Υποβιβάζεται ο Ολυμπιακός και ανεβαίνει ο Άρης στη θέση του. Τι προτιμάς? Με ενδιαφέρει. Εγώ θα σα πάρω το πρωτάθλημα τώρα. Ποιος θα πέσει, τι θα κάνει. Ναι, καλά, σίγουρα δεν συμβαίνει. Από αυτούς είσαι ειδικά. Άντι άλλοι, πάει και έρχεται. Γιατί είσαι, εγώ θα σα πάρω το πρωτάθλημα και θα βγει ο Άρης δεύτερος. Δεν με νοιάζει. Μάλιστα. Έγινε, σε ευχαριστούμε, σε φιλούμε. Ας γιο Πασαραϊκό, να ανέβει ο Πασαραϊκό. Αυτό θέλουμε να ακούσουμε. Για πέστε, γιατί δεν τα λέτε τόση ώρα, γιατί δεν τα λέτε. Να σε καλά. Καλό να είστε πάντως. Καθίδω με τη Λαμία, ρε, εσείς σας φάξατε. Δεν θα χωρίσουμε την Ελλάδα στα δύο. Εντάξει. Μόνο 5 παίκτες offside. Τίποτα, άστο. 5x5 παίζανε, άστο. Έγινε, σας χαιρετούμε.
Άντε, καλή σου μέρα, τσάω τσάω. Καλημέρα στην Γραμμούλα. Καλημέρα, Μπάμπη μου. Καλώς την. Τι να γίνει, εδώ έχουμε μπλέξει με τα δικαστήρια, άστα να πάνε. Εσύ. Όλοι μας, τι εγώ. 1,5 εκατομμύριο Θεσσαλονικιών, άλλοι 1,5 στον Πειραιά. Χαμός γίνεται. Άρα δεν έχει μια λύση. Αυτό ψάχνουμε, να βρούμε μια λύση. Πρέπει αλλά... να καταθέσει ο διευθυντής του σταθμού τι συμβαίνει. Διευθυντής, υποδιευθυντής, όλοι. Δεν είναι δικό μας θέμα. Διαφορετικά θα βρεθεί. Ψάχνουμε να βρούμε μια λύση. Ψάχνουμε, τι να κάνουμε. Εσύ δεν φταίσαι τίποτα, εσύ κάνεις όλο τις εκπομπές. Καλά, εγώ τι να φταίω, με τι με νοιάζει. Με κιόλας τι με νοιάζει. Εσύ κάνεις ψυχαγωγικού τύπου εκπομπή, για να περνάει όλη, για να καλή ημέρα. Δεν περνάει η ώρα, δεν περνάει η ώρα, άστα να πάνε. Τι περνάει τώρα. Τον Ιούνιο βάζουμε σε θα σε καλά από τη Θάσο, θα δώσει. Τι ωραία, τον Ιούνιο θα είμαστε καλά. Από εκεί. Ναι. Άμα θέλεις, ναι, να μου πεις αν είναι το πραγματικό σου όνομα, είναι ψευδόνυμο αυτό. Ναι. Σου στείλω κάποιο δώρο από εκεί ή από εδώ πριν φύγω. Να. Τηλεόντας στο 18. Ναι, στείλ το. Θα γράψω. Γράψε Μπάμπη Μπατμανίδη. Υπόψη. Έτσι αυτό είναι το πραγματικό αυτό, σου όνομα. Αυτό, ποιο είναι, το ψεύτικο είναι. Λέω πως είναι αρέσει το καλλιτεχνικό. Καλά είναι δυνατόν να έκανα καλλιτεχνικό και να με έλεγαν Μπάμπη Μπατμανίδη, τόσο γίδι είμαι. Ποιο θα πάει κάνε αυτό το καλλιτεχνικό. Σιγά, έρεσε, σιγά. Καλά έγινε. Έγινε, άντε, γεια. Βέβαια. 2-31-0-287-38, για λιγουλάκι ακόμη. FM και ενώ μηνυματάκι αποστολή στο 54526. Αναζητούμε και εμεί. Είδες όμως, όταν παίρνει η Κατερίνα, κάθομαι στην άκρη. Έτσι, κάθομαι στη γωνίτσα μου, σας αφήνω να τα πείτε. Θα σέβεσαι. Αναζητούμε και μπουζούκια για πανηγυρισμούς τροπέων. Είναι ένα πρόβλημα της πόλης. Τα παλιά τα χρόνια αυτά επί Πασόκ. Γιατί έπαιρνε ο Άρης, δεν έπαιρνε συνέχεια πρωταθλήματα. Ναι, πέμπτες. Γιατί. Τετάρτες. Όποτε τύχαινε. Τρίτη. Δεκαετία, αρχές δεκαετία, τέλη 90, αρχές 2000, ο Ηρακλής στο Βόλεϊ Σάρωνε. Γιατί είχαμε μπουζούκια. Ό,τι μέρα γινόταν. Ό,τι μέρα και να θέλαμε να πάρουμε κύπελο, είχαμε μπουζούκια ανοιχτά. Τώρα τίποτα. Μόνο Παρασκευή και Σάββατο. Δεν γίνεται έτσι η κατάσταση. Πώς θα πάει αυτή η πόλη μπροστά. Έκτακτο live την Κυριακή Μπάμπης Μπατμανίδης. Έκτακτα μπουζούκια να ανοίξουν τώρα να μας ακούν οι μαγαζάτρες, να φτιάξουν σχήματα, να υποδεχτούν τους θριαμβευτές των τροπέων. Σήμερα νομίζω έχουμε και ξεκινάνε και τα τελική των play-off του βόλι. Στο βόλι δεν ξεκινάει σήμερα, δεν παίζει ο Ολυμπιακός ΠΑΟΚ. Σε 7 είναι το μάτς, τι ώρα είναι. Συμβολέκια, πάλι θα αρχίσει να παίζει τα σετ αυτά. Σε 7 η ώρα το πρώτο παιχνίδι. Μπασκετάκι, ολοκληρώθηκε η πρώτη φάση των play-off. Ο ΠΑΟΚ πέρασε ανετά στην επόμενη φάση, επικρατώντας του Λαυρίου. Απλά επικρατώντας, τώρα μην θέλετε και σκόρ, θα το βρούμε όμως. 68-78. Άρε τσακάλι. Παίξω, το ξέρω. Και ο Κολοσσός ήταν η άλλη ομάδα που πέρασε στην επόμενη φάση, 78-73. Το επόμενο Σάββατο ξεκινάνε και τα ημιτελικά είναι αυτά. Όχι, δεν είναι τα ημιτελικά. Παίζει ο 4-5, δεν είναι ημιτελικά. Τι λέω, βλακίες λέω ότι να είναι. Απλά έχουμε Άρης ΠΑΟΚ. Ναι, αυτό να, που περιμέναμε. Να ανακοινηθεί λίγο το ζήτημα. Μα θα πάμε γήπεδο Σάββατο. Πας, θα έχεις ρεπορτάζ εδώ, Καταρίνα Βουγιούκα. Και θα έχουμε λίγο έτσι. Μπάσκετ είναι να μην πάω. Σε μπασκετικά πήγε το Σάββατο. Πήγα το Σάββατο. Στον Ηρακλή. Ο Ηρακλής επικράτησε του. Αστακού. Του μπαστακού. Και πόσο αγωνιστικές μένουν στην Α2 για να πανηγυρίσεις ανώδο Βουλτούκα. Δύο αγωνιστικοί, θα πνιγεί παίζω από τη χαρά. Το Σάββατο παίζω στο κερατσίνι με το Φάρο. Και την άλλη εβδομάδα. Ναι. Ξέχασα να πιω. Βρες μέρα να κανονίσουμε. Θα είναι ανοιχτά μπουζούκια το Σάββατο είναι. Σάββατο είναι. Εγώ ξέρω που παίζω, σε ποια κατηγορία. Καλημέρα στην Γραμμούλα. Καλημέρα. Καλημέρα. Καλώς τον άντε πάλι. Καλώς τον άντε. Κυρία Κατερίνα, έχετε καταπληκτική φωνή τώρα τελευταία. Τώρα τελευταία παλιά. Ήσουν να μην είστε να πάνε. Έχετε λίγο πιο έτσι, γλυκιά και δεν ξέρω. Όταν πάει καλά ο Ηρακλής γλυκαίνει και η Κατερίνα. Ναι, γλυκαίνει η φωνή της Κατερίνας. Έχω παρατηρήσει αυτό. Ναι. Και γι' αυτό πήρα τηλέφωνο. Να πω συγχαρητήρια, κυρία Κατερίνα. Να είσαι καλά. Για την εκπομπή σας γενικά. Να είσαι καλά, αγόρι μου. Καλή μέρα να έχουμε. Τελειώσει καλά ο Απρίλιος, γιατί τώρα την Τετάρτη θα περιμένω πολλά γκολ. Ναι. Οι δικέφαλοι πρέπει να περάσουν, γιατί πρέπει να πάμε στο Παγκρίτιο να παίξουμε τελικό. Ναι. Εσύ Μπάμπη, επειδή τώρα τελευταία έχεις γίνει γκουρού του στοιχήματος, ναι, πώς βλέπεις το ΠΑΟΚ Παναθηναϊκός? Δεν βλέπω τον ΠΑΟΚ να περνάει. Εγώ το λέω, καλά, θα σώσω. Θα πάρω την Πέμπτη. Την ΑΕΚ πώς τη βλέπεις? Δεν βλέπω την ΑΕΚ να περνάει. Καλά. Ολυμπιακός Παναθηναϊκός είναι δικός του κυπέλλου. Έχει ξαναγίνει. Μην ξεχνάς ότι έχει ξαναγίνει κηδεία μέσα στο ΆΚΑ, σε κύπελο. Δεν το ξεχνάς. Κύριε Μπάμπη, γεια σας και περαστικά σας. Εντάξει, έγινε. Τσάω.
Έξαλλο τρέκανε. Τι τρέλαλα, τον τρέλαλα. Βρήκε τον τρόπο για να κλείσει το τηλέφωνο. Τέτοιο είμαι, τέτοιο είμαι. 2-31-087 και 38 για πολύ λιγουλάκι ακόμη. FM και ενώ μηνυματάκι αποστολή στο 54526. Μου έχουν κολλήσει όλα εδώ πέρα, δεν μπορώ να τα δω. Εντάξει. Θα τα ανοίξω από άλλο browser, τελειώνει η εκπομπή. Και λόγω επειδή στα Facebook μα βρίσκεται και μα λαϊκίζετε. Κάτι άλλο που αφήσαμε εκτός ενημερώσεως, Κατερίνα, τα δώσαμε, τα έχουμε δώσει όλα, ε. Άρε, τι εκπομπάρα είμαστε. Έχουμε όμως και την Ιντερβέντε να μας ενημερώνει για Ολλανδίες, Γερμανίες, διότι το στοίχημα είναι το δικό μας άθλημα. Στην Eredivisie, την αγαπημένη μας, τουλάχιστον ονομαστικά κατηγορία, αυτό το Σαββατοκύριακο. Μισή ώρα να κάνω το κλικ, άντε βρε αγόρι μου, πάρε μπρος. Αϊτχόβεν Άγιαξ 1-0, Ρότερνταμ Ντεν Χαγ 0-1, Φίτεσε Φέγενορτ 0-2, Ουτρέχτη Ρόντα 1-0, Go Ahead Eagles Γκρόνικεν 2-3, Αλκμαρ Βέντε 2-1, Τσβόλε Χέρακλες 1-2, άιντε και εκεί. Ναι, παντού, τρένο πας. Ναϊμέγγεν Εξέλσιορ 0-1 και Χέρεφεν Βίλεμ 1-0, καλημέρα στη Γραμμούλα. Και εγώ γιατί πρέπει να ακούω τα αποτελέσματα από αυτό το ανέραστο. Γιατί παίρνουμε λεφτά, κονομάει το λόγο επειδή. Καλημέρα, καλημέρα. Καλώς το να πού είσαι χαμένος. Εντάξει, τρέχαμε και λεφτά, αλλά γενικά είμαστε καλά. Όλοι ξεμητήσανε τώρα. Όχι, αυτός τρέχει κυριολεκτικά. Εντάξει, οκ, ρε παιδί μου, αλλά τηλέφωνο. Πέσαρε Κατερινάκη, πέσαρε. Αυτός τρέχει κυριολεκτικά. Γιατί υπονοείς για τον άλλο φίλο μας, τον Βεριώτη, ότι δεν τρέχει. Δεν ξέρω. Άσε τώρα, τον έχει, επειδή δεν έχει την μπούκα. Τι λέει, πώς είμαστε. Τι κάνετε, παιδιά, πώς εσείς πώς είστε. Είμαι καλά, δόξα τω Θεώ, καλά πάω στην δουλίτσα. Και εμείς, τα έχει. Εμείς, να φεύγουμε αυτή τη δουλίτσα. Είναι, φεύγει από τη δουλίτσα. Δουλίτσα. Χαρούμενη κυρία Βουγιούκα, λογικό το βρίσκω. Βέβαια. Παίρνει πρωτάθλημα η πόλη μου. Έτσι. Εννοείται. Και μόνο το γεγονός ότι μπράβο στην ομάδα του Ηρακλή που κατάφερε να κάνει την ίσα την προσπάθεια στο τέλος και να μπορέσει να μείνει στην κατηγορία Παλικαρίσια. Mm-hmm. Εντάξει, βέβαια, δεν θα σχολιάσω τι ακούγεται. Έτσι. Δηλαδή αυτό το πράγμα, εντάξει, κάνει μια νίκη ο Ηρακλής. Ποιος ο Ηρακλής, έτσι. Ποιον τον Πανετολικό. Κάθονται και λένε κάποιοι οικονομήσανε στην Κίνα και κάτι κάνανε. Αυτά από τότε που μπήκε το στοίχημα στη ζωή μας πάντα λέγεται. Ναι, απαγορεύεται ναι. Να υπάρχει ανατροπή, απαγορεύεται το ένα, απαγορεύεται το άλλο. Ναι, απαγορεύεται. Τέλος πάντων, μπράβο στο μάτι του Ηρακλή που τα κατάφερε. Mm-hmm. Ας ελπίζουμε αυτοί οι μπούφοι εκεί που διοικούν την ομάδα να μπορέσουν να βοηθήσουν την ομάδα, μάλλον να φύγουν. Mm-hmm. Για να μπορέσουν να. Ναι, δεν γίνεται διαφορετικά. Δεν διοικεί κανένα στην ομάδα αυτή τη στιγμή. Ναι, τέλος πάντων, αυτοί που ουσιαστικά έχουν το κλειδί της ομάδος. Πώς να το πω, δεν ξέρω ρε Μπάμπη τι να πω. Δηλαδή. Τα κλειδιά στο. Της Μίκρας. Θα δούμε τι θα γίνει. Κάτσε να πρέπει να σωθεί ο Ηρακλής και βέβαια και έξω αγωνιστικά, γιατί έχουμε ναι, και το δεύτερο ημίχρονο. Μα αυτό σου λέω, εκείνο το πρόβλημα. Μαθηματικά και αγωνιστικά, μπράβο στα παλικάρια και σε όλους αυτούς που ήταν κοντά στην ομάδα και έμεινε η ομάδα του Ηρακλής στην κατηγορία και πολλά μπράβο. Αλλά το θέμα οι άλλοι τι θα κάνουν τώρα. Θα φάνει. Έχουμε. Το πρωτάθλημα τώρα ξεκινάει. Ναι. Θα έχουμε μεγάλο καλοκαίρι. Παιδιά, να είστε καλά. Φιλιά, τσάου. Καλό δρόμο. Είναι που δεν έχουμε φέτος Μουντιάλ και Γιούρα και τέτοια. Και θα το τραβήξουμε. Έτσι ναι. Να πάει, ρε παιδί μου, να γεμίσουμε τον Ιούνιο. Γιατί πάντα ο Ιούνιος θέλει να έχει μια αθλητική δραστηριότητα. Το λόγο επειδή φτάνει στην ολοκλήρωσή του, τώρα πρέπει και δική σου Ηρακλή τη δουλειά έχει ο Καγιούλης. Στο Χαριλάο. Να μην πάει, δεν θα έχει κανένα παίκτη εκεί. Μπαντός, τώρα πρόεδρος άλλης ομάδας εκεί διαχειριστής να πηγαίνει. Μάνατζερ όμως είναι ο άνθρωπος. Μάνατζερ ράγκμπι. Με τους παίκτες που έχει. Σας εγκαταλείπουμε. Φτάσαμε στο τέλος. Το αθλητικότατο λόγο επειδή της Δευτέρας. Είδες όμως, ήρθαμε φόρμα σήμερα. Ήρθαμε φόρμα και τα είπαμε. Δεν αφήσαμε να πέσει χάμου τίποτες. Σας αποχαιρετούμε. Σας εγκαταλείπουμε. Ακολουθείς ο Τύρης Βακάρος μέχρι και τις 10. Κατερίνα, μπορείς να αποχαιρετήσεις το λαό σου που σε περιμένει Δευτέρα να σε υποδεχθεί να τα δεις όλα τα ματσάκια. Την άλλη Δευτέρα δεν θα έρθω. Την άλλη Δευτέρα δεν θα έρθει κανένα. Ναι. Αλλά σου είπα, αν έχουμε πρωταθλήματα, θα έχουμε επιστράτευση. Αλλά εντάξει, να σου πω κάτι. Τρίτη. Να σου πω κάτι. Αν πάρει ο ΠΑΟΚ πρωτάθλημα, θα έρθουν οι ΠΑΟΚ, θα κάνουν εκπομπή. Ναι, δηλαδή ώρα. Το ΠΑΟΚ 24 τόσο άτομα. Εμείς γιατί να τρέχουμε. Όχι, δεν μας αφήνουν. Θα είναι εδώ, θα μιλάνε 16 ώρες, να πούμε. Ναι, οπότε εμείς. Τρίτη. Λες, θα έχουμε αργία μια εβδομάδα. Θα γλιτώσουμε και την Τρίτη. Τέλεια, μπακάρι. Τότε, άμα είναι έτσι, παιδιά, συγγνώμη, αλλά πρέπει να πάρει ο ΠΑΟΚ πρωτάθλημα. Να μην κάνουμε αυτή τη βδομάδα πράγματα. Αν είναι εμείς να μην κάνουμε εκπομπές, για χαρά. Λοιπόν, σας εγκαταλείπουμε. Να έχετε μια υπέροχη μέρα. Τσαο.